Κανένας. Κύριε Τρόντζα. Κύριε Μελέκο, έχετε το λόγο. Καταρχάς, κύριε Χατζηχρήστου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις συνεχείς τιμητικές προσκλήσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η έκτη. Έχουμε την τιμή σήμερα στο φροντιστήριο να έχουμε τον κύριο Τρόντζα, ο οποίος είναι διευθυντής της Ρευματολογικής Κλινικής του Κέντρου Οστεοπόρωσης του Ευαγγελισμού και ο οποίος θα μας μιλήσει για τον οστικό μεταβολισμό, για τη βιολογία των οστικών μεταστάσεων, για την ανδρική οστεοπόρωση και βεβαίως την οστική νόσο για αυτούς οι οποίοι υφίστανται ανδρογονικό αποκλεισμό. Κύριε Τρόντζα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, εδώ κάποια ασφάλεια πρέπει να λυθεί. Τώρα έχω την γνωστή ατυχία, βέβαια, του τελευταίου μιλητή, έτσι, που έχουμε αρχίσει και πεινάμε και τα λοιπά. Πρώτον. Δεύτερον, έχω την ατυχία να είμαι μετά από τα αεροδυναμικά, τα δικά σας, όλα αυτά τα φοβερά και τα ερεθιστικά, να σας πάω στη γεωλογία, γιατί για γεωλογία μιλάμε στα οστά. Και έτσι. Και στη βαρόντια του πέζου. Έτσι. Και τρίτον, έχω βέβαια και ένα κύριο Χατζηχρήστου που πριν από λίγο που με γνώρισε μου είπε: Κοίταξε να δεις, όχι φάρμακα και τα λοιπά που μας λένε συνέχεια, αλλά φυσιολογία. Θέλω να μας γυρίσει στο πανεπιστήμιο. Ακόμα όμως η τεχνολογία προδίδει. Θα μπει αυτό το OK. Καλά, μέχρι να το μάθουμε αυτό, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πόσα κόκαλα έχει ο οργανισμός, αριθμό. Ανεβείτε. Πόσα. Πόσα. Όχι, πολλά πάτε. Για κατεβείτε λίγο. 150. Κάτω είστε. 200. Άντε. 2,13. Και φτιάχνονται κάποια στιγμή τα κόκαλα μέχρι την ηλικία περίπου των 24, κάπου εκεί. Και μετά τελώς. Ξαναφτιάχνονται, ξανααναγκατασκευάζονται. Και γιατί. Τι είπατε. Συνεχώς. Γιατί. Ποιος ο λόγος. Τώρα μια και το ξεκινήσαμε, θα το συνεχίσουμε και θα πάμε στη διαφάνεια. Γιατί ξαναφτιάχνονται. Έχετε κάποια ιδέα. Ποιος ο λόγος. Αναδομούνται λόγω των κακώσεων. Των κακώσεων. Οκ, λοιπόν πάμε. Αυτά είναι τα δικά μου κόφλινγκς, δεν έχει τίποτα η παρουσίαση από εταιρείες. Τέσσερα πράγματα τα είπε ο κύριος Πρόεδρος, θα σας πω για τον οστικό μεταβολισμό, θα σας πω για την ανδρική οστεοπόρωση, θα πω λιγάκι τι κάνετε εκεί με τον ανδρογονικό αποκλεισμό και πώς πρέπει να το χειρίζεστε το πράγμα και θα πω και λίγο για τις οστικές μεταστάσεις. Βέβαια δεν θα σας πω τα κόλπα για να μας πάρετε και τους ασθενείς, αλλά θα σας πω πού είναι ο ρόλος του ουρολόγου. Λοιπόν, αυτό το έχουμε περάσει. Τα κόκαλα κάνουν πολλές δουλειές, αλλά κυρίως στηρίζουν. Εκτός από να στηρίζουν όμως, είναι και λειτουργικά. Φτιάχνουν ορμόνες, φτιάχνουν ιόντα, κάνουν μια σειρά πράγματα και είπαμε σχηματίζονται και διαρκώς ανακατασκευάζονται. Πόσες φορές στη διάρκεια της ζωής του 70-80, 5 περίπου. 5 φορές ξαναγεννιόμαστε. Έτσι. 5 περίπου φορές συνολική ανακατασκευή. Γιατί αλλιώς, όπως είπε ο συνάδελφος, δεν πρόκειται ποτέ να επιδιορθωθούν οι ρογμές και θα καταρρεύσουμε. Λοιπόν, να, αυτό είναι ένα κλασικό σχήμα για μας. Αν σκεφτείτε μια μικρή λειτουργική μονάδα του οστού, έτσι, η οποία δεν είναι και ανατομική κατά ανάγκη, είναι άλλο η ανατομική μονάδα, άλλα η λειτουργική, αλλά για διδακτικούς λόγους ας το πούμε ίδιο, κάποια στιγμή είναι σε ηρεμία, ξαφνικά παίρνει μπροστά σήματα με κυταροκίνητες να ενεργοποιηθεί, αρχίζουν οι εργάτες να σκάβουν. Ποιοι είναι οι εργάτες, είναι οι οστεοκλάστες. Κάνουν τη γούβα τη μεγάλη και μετά προσελκύονται οι άλλοι εργάτες της παραγωγής. Οι οστεοβλάστες φτιάχνουν το οστό και ξανά γεμίζουν, όπως βλέπετε, τις λακκουβίτσες με αποτέλεσμα να γυρίζουμε στην αρχή. Όλο αυτό το πράγμα κρατάει περίπου 3 μήνες για τα δοκιδώδη οστά και δοκιδώδη οστά είναι κυρίως τα σπονδυλική στήλη, τα άλλα είναι τα φιλιώδη οστά που εκεί κρατάει παραπάνω, κρατάει 5 με 6 μήνες περίπου. Αν ένα κόκαλο αντέχει ή δεν αντέχει, εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρους που είναι όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Πόσο είναι, πώς είναι φτιαγμένο, τι αρχιτεκτονική έχει, τι λόγους έχει, τι κολαγόνα έχει και αυτό που είπατε, πόσες ρογμές έχει πάθει. Διαφορετική είναι η αντοχή ενός οστού, το οποίο υφίσταται διαρκώς, ας πούμε, ο εργάτης με το κομπρεσέρ και διαφορετική ενός ασθενούς γραφείου. Όμως, κρίσιμο ρόλο σε όλα αυτά είναι η ανακατασκευή.
αυτό που σας έδειχνα προηγουμένως. Όσο γερά κόκαλα και να έχεις, αν ο ρυθμός ανακατασκευής και επιδιόρθωσης δεν δουλεύει καλά, στο τέλος δεν έχεις οστική αντοχή. Και υπάρχουν μια σειρά παράγοντες και κυταροκίνες που βοηθάνε αυτή την ανακατασκευή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, δύο από αυτούς, ας πούμε η κορτιζόνη και η παραθορμόνη, που τα πάντα πράγματα κατά διαόλου, και ξέρετε και κάποιους άλλους παράγοντες που βοηθάν πάρα πολύ, όπως είναι τα εστρογόνα και τα ανδρογόνα. Από το 1994 ευτυχήσαμε να έχουμε και έναν ορισμό πια για την οστεοπόρωση. Αυτή είναι η οστεοπόρωση που βλέπετε εδώ. Δηλαδή είναι μία νόσος, συστηματική, προοδευτική, η οποία εξασθενίζει τα οστά και προδιαθέτει στο κάταγμα χαμηλής βίας, όπως λέμε. Όχι το κάταγμα του τροχαίου, το κάταγμα το ότι γλίστρησα, έπεσα κάτω και έσπασα το κοκαλό μου. Ή σήκωσα μια σακουλίτσα, ή σήκωσα μια καρεκλίτσα και έκανα τα κάταγμα στην ποδηλική στήλη. Από το 1994 και μετά λοιπόν έχουμε νόσο. Για δείτε, οι οστεοκλάστες σκάβουν τις λακκουβίτσες, έρχονται οι οστεοβλάστες, γεμίζουν όχι πολύ καλά στην εμεινόπαυση, πολύ γρήγορα έρχεται η καινούργια μονάδα, κάνει την ίδια δουλειά, στο τέλος όμως όπως βλέπετε έχουν αφήσει κάποια κενά. Αυτό γίνεται στην εμεινόπαυση, στις γυναίκες. Και σιγά 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 έχουμε όλο και λιγότερη ποσότητα και σιγά 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 λεπτύνονται οι δοκίδες όλο και πιο πολύ και βέβαια εξασθενεί το κόκαλο. Αυτό σας δείχνω εδώ. Σας δείχνω ότι όταν η απορρόφηση υπερισχύει της παραγωγής, τότε έχουμε λιγότερο κόκαλο, με χειρότερα δομημένες δοκίδες, με περισσότερη πόρωση και βέβαια και η ποιοτική σύνθεση. Έχει αλλάξει και όλο αυτό το πράγμα που οδηγεί στη μείωση οστικής αντοχής, δηλαδή στο κάταγμα. Όπως πάντα τα αίτια είναι όλα αυτά. Και ορμόνες και γενετικά και περιβαλλοντικά. Λίγο την προσοχή σας εδώ. Δύο πράγματα παίζουν ρόλο. Πρώτον, πόσο κόκαλο θα φτιάξεις μέχρι την νεανική σου ηλικία, τα 23-24 είναι, αλλά και από εκεί και μετά πόσο κόκαλο θα χάσεις και πόσο γρήγορα θα το χάσεις. Και εδώ παίζουν ρόλο μια σειρά παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι γενετικοί, όμως μπορεί να είναι ορμονικοί, παραδείγματος χάρη πρώιμη εμεινόπαυση, ή παραδείγματος χάρη αυτά που κάνετε εσείς, ή και γιατί κάποιος δεν παίρνει όσο πρέπει ασβέστιο βιταμίνη D. Αν συμβούν αυτά τα δυο, τότε θα πάμε στη χαμηλή οστική μάζα, στην κακή οστική μάζα, και αν έρθει και ένας εξωτερικός τραυματισμός, θα πάμε στο κάταγμα. Αυτή είναι η παθολογική φυσιολογία της βλάβης της οστικής. Και στο τέλος έχουμε κατάγματα. Τα κατάγματα είναι παντού. Αλλά τα οστεοπορωτικά κατάγματα, αυτά που μελετούμε, τα κατάγματα δηλαδή χαμηλής βίας, είναι κυρίως στο σπόνδυλο, έτσι, είναι στο ισχύο, το βλέπετε, είναι λίγο φως εδώ και δεν το βλέπετε, και είναι και αυτά τα κολς που παθαίνουν οι νεότεροι άνθρωποι που πέφτουν κάτω και σπάνε το χέρι και το βάζουν στο γύψο. Άρα σπονδυλικά κατάγματα και έξω σπονδυλικά κατάγματα που είναι συνήθως ο καρπός και το ισχύο. Άρα η εικόνα της οστεοπόρωσης είναι μία και μοναδική, το κάταγμα. Και αν έρχονται κύριοι και κυρίες, έρχονται σε εσάς, έρχονται και κάποιες κυρίες. Έτσι, έρχονται κυρίες και πονάει η πλάτη τους γιατί γιατρεύουν, έχουν οστεοπόρωση, δεν ισχύει. Δεν πονάνε. Δεν έχουν κανένα λόγο και κανένα σύμπτωμα να πονάνε από την οστεοπόρωση. Η πρώτη κλινική εκδήλωση οστεοπόρωσης είναι το κάταγμα. Λοιπόν, και το ένα κάταγμα, κοιτάξτε τι θα κάνει. Αυτός ο σπόνδυλος είναι ένας κανονικός σχετικά σπόνδυλος. Έχει αρχίσει λίγο να κυλαίνεται. Το βλέπετε, δείτε πώς είναι αυτός και δείτε πώς είναι εκείνος. Γιατί σας θυμίζω ότι το σπονδυλικό κάταγμα κάθεται ο σπόνδυλος, γίνεται λίγο γαλέτα. Δείτε 10 χρόνια μετά, θεράπευτος ο άρρωστος αυτός, πώς έχει γίνει αυτός ο σπονδυλός του. Βλέπετε τη σφινοειδή παραμόρφωση μπροστά. Ο άλλος από κάτω έχει αρχίσει επίσης να κυλαίνει. Και δείτε, σας κρύβω εδώ, και δείτε μετά από 20 χρόνια όλη η σπονδυλική στήλη πώς έχει γίνει ανάκατα. Το σχήμα των σπονδύλων σας δείχνω, έτσι. Αντί να είναι ωραίος τετράγωνος σπόνδυλος, αρχίζει είτε να συμπιέζεται προς τα μπρος, είτε να κυλαίνεται ενδιαμέσως. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άπαξ και εγκατασταθεί το κάταγμα, τη βάψαμε. Προχωράμε συνεχώς για καινούριο κάταγμα. Και κάταγμα σημαίνει όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι. Σημαίνει λεφτά, σημαίνει χειρουργία, σημαίνει νοσηρότητες, θνητότητες, κακή ποιότητα ζωής και όλα τα σχετικά.
Δείτε το, για να κλείσω αυτό το πρώτο κομμάτι, δείτε το σχηματικά. Όλα ξεκινάνε από μια χαμηλή οστική μάζα και όχι πυκνότητα. Οστική μάζα μετράμε, έτσι. Που κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα φέρει το πρώτο κάταγμα. Αν έρθει το πρώτο κάταγμα με μαθηματική ακρίβεια, θα έρθει το δεύτερο κάταγμα. Και από εκεί και μετά μπαίνουμε στο φαύλο κύκλο που είναι πόνος, που είναι ακινητοποίηση. Απομόνωση, κατάθλιψη και στο τέλος απώλεια της αυτονομίας. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, που είναι πια παρατημένοι μέσα στο σπίτι. Και, μια και είμαστε στην εποχή των οικονομικών, ένα 3,2% της συνολικής υγειονομικής δαπάνης παγκοσμίως πηγαίνει για τα οστεοπορωτικά κατάγματα. Άρα δεν είναι μια ιστορία γενικώς και αορίστως, ούτε για τους γιατρούς και τις φαρμακευτικές εταιρείες μόνο. Αφορούν και τα συστήματα υγείας, έχει νοσηρότητα, έχει θνητότητα, έχει κόστος. Άρα δεν είναι lifestyle, είναι νόσος. Λοιπόν, μέχρι τώρα την οστεοπόρωση την λέμε για τις γυναίκες. Τους άντρες τους ξεχνάμε. Υπάρχει στους άντρες. Μία πρόβλεψη λέει ότι το 2025 θα έχουμε 1,2 εκατομμύρια κατάγματα παγκοσμίως στους άντρες. Περίπου, δεν υπάρχουν τόσο παλιά, εσείς δεν είστε παλιός, παλιά λέγαν, αν θυμάστε τη δεκαετία του 60-70 από τους δασκάλους μας, ασχολιώσαμε την καρδιακιακή νόσο που μόνο στους άντρες. Και αυτό βέβαια ήταν μια μπουρδα. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι. Μετά την εμμηνόπαυση και οι γυναίκες κάναν. Έτσι είμαστε στην οστεοπόρωση τώρα. Ασχολιόμαστε με τις γυναίκες και έχουμε παραγνωρίσει άνευ λόγου και αιτίας το πρόβλημα των ανδρών. Αυτή με διαφάνεια που έκλεψα από μια συναδελφό μου που μιλάγαμε μαζί από τη Φιλανδία. Είναι πολύ φεμινιστική βέβαια όπως βλέπετε και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί η οστεοπόρωση ανδρική είναι υποτιμημένη. Βλέπετε την εξέλιξη, πώς την βλέπει ο συναδελφός μου. Είναι όμως και η πρώτη ερώτηση που σας έθεσα μέσα στο τεστ γνώσεων, το οποίο επειδή δεν είστε πολύ εξοικειωμένοι, υποθέτω με τα οστά, είπα να τα λέμε κιόλας μέσα στην παρουσίαση. Άρα λοιπόν η πρώτη ερώτηση που σας έχω θέσει και ίσως την έχετε δει και την έχετε απαντήσει είναι αυτή. Γιατί η ανδρική οστεοπόρωση είναι υποτιμημένη? Και σας έχω δώσει κάποιες απαντήσεις. Πρώτον, γιατί δεν είναι συχνή. Δεύτερον, γιατί την καταλαβαίνουμε μετά το κάταγμα. Τρίτον, γιατί σπάνια είναι πρωτοπαθής, συνήθως είναι δευτεροπαθής. Τρίτον, γιατί τα ανδρογόνα μειώνονται πολύ πιο αργά στους άντρες από ότι τα εστρογόνα στις γυναίκες. Και τέταρτον, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές στη γεωμετρία και στην αρχιτεκτονική των οστών. Τι λέτε? Ποιος ψηφίζει το ένα? Πάμε, χέρια. Κανένας. Το δύο. 4-5. Το 3. 4-5. Το 4. Πιο πολύ. Το 5. Κανένας. Το 5. Ένα είναι σωστό. Θέλει κανείς να σχολιάσει για αυτά που λέμε τώρα? Είπε πριν ο κύριος Χατζηχρήστου, εάν είναι συχνή. Είναι συχνή ο οστεοπορωτικός άνδρας. Πάμε από αυτό το πρώτο. Τι λέτε? Δεν λέτε. Ε? Είναι. Δείτε νούμερα. Λοιπόν, παγκόσμια νούμερα. Άντρες πάνω από 58 χρονών. 4-6% οστεοπόρωση, 33-47% οστεοπενία. Μετά θα σας τα πω τι είναι αυτά. Είναι το προστάδιο της οστεοπόρωσης. Για δείτε εδώ όμως, το 1 τρίτο των καταγμάτων του ισχύου το παθαίνουν άντρες. Παγκοσμίως. Για δείτε εδώ, από αυτούς που παθαίνουν κάταγμα, η θνητότητα στους άντρες είναι 3 φορές μεγαλύτερη από τις γυναίκες. Και για δείτε εδώ. Στα σπονδυλικά κατάγματα το 20% στους άντρες, σας θυμίζω ότι σπονδυλικά κατάγματα είναι οι γιαγιές που είναι καμπούρες. Έτσι, γι' αυτό έχουν καμπουριάσει οι γιαγιές από τα σπονδυλικά κατάγματα. Το 20% γίνεται στους άντρες. Και για δείτε και αυτή την πρόβλεψη, ένας στους 4 άντρες πάνω από 50 χρονών μέχρι να πεθάνει θα πάθει τουλάχιστον ένα κάταγμα. Για δείτε και ελληνικά δεδομένα, όπως και τα διεθνή, μετά τα 50 τους χρόνια, περίπου 1 στους 3 έχει οστεοπόρος και περίπου η μισή έχουν οστεοπενία. Είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα για τις γυναίκες που είχε βρει η δική μου ομάδα πριν από 10 χρόνια. Είναι τα ίδια νούμερα. Και για δείτε ελληνικά δεδομένα από την Κρήτη, από τον κύριο Δρετάκη, το ίδιο. Ισχύω. Το 1 τρίτο στους άνδρες. Και ανάποδα, 10% των ανδρών έχουν υποστεί τουλάχιστον ένα κάταγμα ισχύου. Από όλα αυτά λοιπόν, να μας μείνει αυτό, κύριοι συνάδελφοι, ότι μετά τα 50 χρόνια. Μία στις 2 γυναίκες και 1 στους 4 άνδρες μέχρι να πεθάνει θα πάθει κάταγμα, οστεοπορωτικό κάταγμα. Έτσι.
Αυτό ίσως είναι το πιο εμβληματικό από όσα μέχρι στιγμής έχω πει. Όλα τα άλλα που σας έθεσα σε ερωτήσεις βεβαίως ισχύουν. Και γεωμετρίες διαφορετικές έχουμε. Και κοιτάξτε, ας πούμε, εδώ παρότι έφυγε η διαφάνεια, κοιτάξτε εδώ ένα κόκαλο ανδρικό, χοντρό, με ένα κόκαλο γυναικείο. Βέβαια, παίζει ρόλο αυτό, ξαναγυρίζω πίσω. Και μικρότερες πτώσεις έχουν οι άντρες από τις γυναίκες. Ισχύουν όλα αυτά. Και αν θέλετε να τα πούμε και λίγο γραμμένα, ισχύουν κι άλλα. Οι άντρες κάνουν πιο πολύ κόκαλο. Όντως. Οι άντρες έχουν πιο συχνά δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Όντως. Ο φλοιός τους είναι πιο παχύς. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αναποτίθεται κόκαλο εσωτερικά και παχαίνει ακόμα πιο πολύ. Και αυτό ισχύει. Ότι χάνουν τα ανδρογόνα τους αργότερα. Ενώ οι γυναίκες έχουν μια καταιγίδα. Εδώ σας βάζω μια παρένθεση και σας λέω ότι αυτά δεν ισχύουν μετά τα 70. Μετά τα 70 ίδια πράγματα έχουμε. Περίπου ίδια ανεπάρκεια στην πρόσληψη ασβεστή βιταμίνης D και περίπου ίδια απώλεια οστού. Αλλά δείτε ότι τα νούμερα είναι λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι το κάταγμα ισχύου με βάση την ηλικία στους άνδρες και στις γυναίκες. Και βάζω το ισχύου γιατί είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη νοσηρότητα. Δεν είναι οι ίδιες οι καμπύλες τα υπόλοιπα. Δείτε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά μεγάλο, έστω και αν είναι λιγότερο από ό,τι είναι για τις γυναίκες. Και αν πάμε να δούμε τα αίτια της ανδρικής οστεοπόρωσης, θα δείτε ότι πραγματικά δευτεροπαθές είναι το 50%, ενώ στις γυναίκες είναι 30%. Πρωτοπαθές είναι το υπόλοιπο 50%, αλλά είναι μόνο για τους γέροντες. Και εκεί συνήθως έχει να κάνει με γονιδιακούς πολυμορφισμούς ή μεταλλάξεις. Από αυτά εδώ που σας ενδιαφέρουν, να σας πω ότι τα συχνότερα είναι ο αλκοολισμός, τα κορτικοστεροειδή και ο υπογονατισμός στους άντρες. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για τον υπογονατισμό, κατά σειρά τα αίτια είναι αυτό που δεν ξέρουμε τι γίνεται, που το λέμε ωραία-ωραία ιδιοπαθώς, τα κορτικοστεροειδή. Και όταν λέμε κορτικοστεροειδή, εννοούμε πάνω από 3 μήνες, πάνω από 7,5 μιλιγκράμμ μερσίως. Αυτό εννοούμε κορτικοστεροειδή, έτσι. Και βέβαια ο ορμονικός αποκλεισμός και ό,τι άλλο κάνετε εσείς για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Μια δύσκολη διαφάνεια παθολογοφυσιολογική. Όταν μειώνεται τα ανδρογόνα, απευθείας διαταράσσεται η οστική απώλεια, να μην σας πω πολλά, και έμεσα, ορμονολογικά, αλλά κυρίως γιατί ταυτοχρόνως ελαττώνται τα εστρογόνα, τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο. Άρα η μείωση των ανδρογόνων, ανεξάρτητα από το με ποιο λόγο τρόπο θα έρθει, με τρεις διαφορετικούς δρόμους, δύο εμέσους, αμέσους και έναν έμεσο, θα οδηγήσουν σε οστική απώλεια ή και σε κάταγμα. Και τέλος να σας πω, αυτό που είπατε. Τι είπατε? Σε πόσο καιρό μέσα ένας ο οποίος... Χρόνια. Θέλει χρόνια. Χρόνια. Όπως θέλει και στις γυναίκες. Θα σας φέρω το παράδειγμα των γυναικών. Οι γυναίκες κάνουν εμμηνόπαυση σήμερα και το κάταγμα το κάνουν μετά από 15-20 χρόνια. Αλλά εσύ για να προλάβεις πρέπει να προλάβεις τότε που χάνει και όχι όταν θα κάνει το κάταγμα. Δηλαδή πόσο καιρό μετά θα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο, ας πούμε. Στα πόσα χρόνια. Θα πάμε. Okay. Λοιπόν, και κρατήστε και αυτό. Αυτό λέει αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Δηλαδή ότι δεν το βλέπουμε εύκολα την οστεοπόρωση στους άντρες. Οι άντρες δεν ψάχνονται. Πρέπει κάποιος γιατρός να το σκεφτεί και να τους στείλει να ψαχτούν. Όπως τους καταλαβαίνουμε όταν παθαίνουν κάταγμα και πάνε κατευθείαν σε ορθοπαιδικούς και χειρουργούνται. Άρα η σωστή απάντηση ήταν το Β, κύριε συνάδελφε. Αυτό είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η ανδρική οστεοπόρωση είναι υποτιμημένη. Γιατί δεν την αναγνωρίζουμε. Την γνωρίζουμε συνήθως μετά το κάταγμα. Και αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Και ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι και αυτός. Για πάμε τώρα να δούμε αυτό. Ποιους, πότε, πώς θα τους ελέγξουμε. Βασικώς δύο κατηγορίες θα ελέγξουμε. Αυτούς που έχουν ήδη κάταγμα ή αυτούς που έχουν κινδύνους να πάθουν κάταγμα. Και το δεύτερο είναι πώς θα τους ελέγξουμε με αυτά εδώ. Τα οποία θα σας τα πω. Λοιπόν, αυτούς που έχουν κάταγμα. Δείτε το. Βλέπετε μια απλή ακτινογραφία, ένα ωραίο σπόνδυλο και ένα σπόνδυλο συμπιεσμένο. Αυτός έχει σπονδυλικό κάταγμα. Δείτε εδώ το κάταγμα στον καρπό και βέβαια αυτό το εμφανέστατο διατροχαντήριο κάταγμα. Έτσι. Ένας λοιπόν που έχει κάταγμα, προφανώς πρέπει να ελεγχθεί και αντιμετωπιστεί. Μία κατηγορία. Δεύτερο, παράγοντες κινδύνου. Μια μεγάλη κατηγορία που καθένα από αυτό έχει διαφορετικό βάρος, όλα όμως έχουν τεκμηρίωση. 70 χρονών και πάνω, μειωμένη τεστοστερόνη, χαμηλό σωματικό βάρος, μεγάλη απώλεια βάρους πρόσφατα,
καθόλου φυσική άσκηση, κατάχρηση αλκοόλ, εδώ έχουμε και μονάδες συγκεκριμένες, κάπνισμα πάνω από 20 πακέτα τη βδομάδα για πάνω από 15 χρόνια, ιστορικό προηγούμενο στο πρωτοπού κατάγματος και αυτό που σας αφορά πολύ, δεύτερο παθής οστεοπόρωση, φάρμακα ή νόση. Αυτοί είναι όλοι παράγοντες κινδύνου για κάταγμα. Λοιπόν, έρχομαι κάτι που εμείς τώρα έχουμε ένα μεγάλο debate αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι το περίφημο FRAX. Αυτό το έφτιαξε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όχι για την Ελλάδα που κάθε γειτονιά έχει και από ένα μηχάνημα οστικής μέτρησης, το έφτιαξε για τον τρίτο κόσμο για να μπορέσει να αξιολογήσει ποιο πληθυσμό πρέπει να θεραπεύσουμε. Ποιο πληθυσμό είναι επικίνδυνο να πάθει κάταγμα και που δεν έχουμε τα μέσα να το μετρήσουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, τι κάνει αυτό? Αυτό είναι μια ιντερνετική εφαρμογή. Να, εδώ σε αυτό το www.bent, έχει και ελληνικά δεδομένα πια. Μπορείτε να το κάνετε και για τον εαυτό σας. Μπαίνετε, βάζετε μέσα τα στοιχεία σας και στο τέλος σας βγάζει ένα νούμερο. Το νούμερο αυτό προβλέπει τον κίνδυνο κατάγματος που έχετε για τα επόμενα 10 χρόνια. Πρώτον, γενικότερου κατάγματος και δεύτερον, κατάγματος του ισχύου. Και ανάλογα με το νούμερο, όπως θα σας πω μετά, αξιολογείται. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό εργαλείο. Εάν θελήσετε έναν υπογοναδικό άντρα να δείτε αν αυτός έχει κίνδυνο κατάγματος. Ισχύει βέβαια για ανθρώπους που είναι πάνω από 40 χρονών, άντρες και γυναίκες. Μπαίνεις εδώ και το κάνεις μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τι ποσοστό θεωρείτε σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με θεραπεία? Πιθανότητα. Τώρα τρέξατε πιο μακριά, τρέξατε στη θεραπεία. Λοιπόν, ακόμα στη διάγνωση. Ο άλλος τρόπος είναι να πάτε στο οστική μάζα. Αυτή την ξέρετε. Τη στέλνουν όλες οι ειδικότητες. Πάει ο άρρωστος, κάθεται εκεί. Δεν έχω καν φωτογραφία αντρός. Δεν βρήκα καμία. Μόνο γυναίκας βρήκα και σας έβαλα. Και βγαίνει αυτό το νούμερο που ξέρετε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ορίσει αυτά τα νούμερα και αυτά πρέπει να τα ξέρετε και στη δική σας ειδικότητα. Λέμε λοιπόν ότι αυτός που έχει tough score, τι είναι tough score, ξέρει κανείς? Είναι η μέγιστη απόκληση από την κορυφαία οστική μάζα που είχες όταν ήσουν νεαρός, την υποτιθέμενη με βάση το βάρος σου κτλ. Αυτό είναι, έτσι, μια μεγάλη μια απόκληση. Αν λοιπόν είναι από μείον ένα και πάνω, δηλαδή είναι 0 ή θετικό νούμερο, δεν ξανασχολείσαι με αυτόν ποτέ. Εάν είναι από μείον 2,5 και κάτω, έχει οστεοπόρωση. Και αν έχει και ήδη ένα ιστορικό κατάγματος, έχει βαριά οστεοπόρωση, αυτό που λέμε εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Εκεί που γίνεται η μεγάλη κουβέντα είναι εκείνη στο ανάμεσα. Και συχνά εκείνη πιο πολύ άρρωστη. Από το μείον 1 μέχρι το μείον 2,5. Αυτή είναι η οστεοπενία. Και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο debate αν αυτούς τους ενδιάμεσους πρέπει να τους θεραπεύουμε. Για τους άντρες, παίρνουμε δανεικά τα κριτήρια. Πέστε μου. Αυτό έχει να κάνει με το αν είναι μετρημένο στην οσφυγική μοίρα, στο ισχύο. Αυτό που λέτε το έχετε ακούσει από παλιότερα. Είχαμε ένα καυγά ποιος θα μετρείται στο ισχύο, ποιος θα μετρείται στην πολιτική στήλη. Σήμερα πάλι ο NOF των Αμερικανών λέει ότι μόνο 2 με 3 είναι αξιόπιστες. Είτε είναι το κάταγμα του ισχύου, αλλά να περιλαμβάνει το total, όπως λέμε εμείς, είτε η οσφυγική μοίρα της πολιτικής στήλης. Είτε το ένα, είτε το άλλο. Εάν είναι μετρημένο με ντέξα, με ακτίνες χ, θεωρείται αποδεκτό. Όλα τα άλλα, πλάγιες λήψεις, ή στους γέροντες θα κάνουμε ισχύο και στους νέους θα κάνουμε στον στήλη, αυτά δεν ισχύουν πια. Πρακτικά βέβαια, εμείς ζητάμε πάντα και μια ακτινογραφία και να σας πω τον λόγο. Αν έχετε μια παχύσαρκη, είναι ένα παχύσαρκο άντρα. Και του κάνετε μια μέτρηση νέων άντρα, α πούμε, έτσι, 50. Και του κάνετε μια μέτρηση πολιτική στήλη και μπορείτε να το βρείτε μια χαρά. Ναι, αλλά αν αυτός έχει πολλά οστεόφυτα, άλατα που λέμε, φθορές δηλαδή, το μηχάνημα τα βγάζει για κόκαλο αυτά. Και σας κάνει καλύτερο νούμερο από αυτό που περιμένετε. Άρα λοιπόν το αν θα μετρήσει εδώ ή εκεί εξατομικεύεται από τον άρρωστο. Αλλά σαν γενικό κανόνα, σε άντρες που είναι φυσιολογικοί, δεν είναι πολύ παχύσαροι κτλ. Και που έχουμε αίτια υπογονατισμού, αυτά που θα πούμε μετά, δευτεροπαθούς, οστεοπόρος κτλ., θα μετρήσετε ισχύο. Έτσι. Εκτός και είναι πολύ νεαρός αυτός, οπότε μπορεί να μετρήσετε και σπουδαιική στήλη. Δεν είναι απόλυτο όμως. Μετράς όπου μπορείς. Τα ταμεία βέβαια δίνουν μία μέτρηση. Το σωστό θα ήταν να έχουμε 2 μετρήσεις και στη μία θέση και στην άλλη και να παρακολουθούμε με βάση τη χειρότερη. Έτσι. Αυτό που ήθελα να σας πω εδώ είναι ότι αυτά τα νούμερα έχουν βγει με δεδομένα γυναικών. Και δεν έχουμε δεδομένα ανδρών αρκετά. Και έτσι έχουμε δανειστεί τα δεδομένα των γυναικών και τα εφαρμόζουμε αυθαιρέτως και στους άντρες. Πάντως, επισήμως, αυτά αποδεχόμαστε ακόμα και σήμερα. Να λοιπόν, ποιους πρέπει να μετρήσουμε? Πρώτη απάντηση σε αυτό που στην αρχή ρωτήσατε. Πρέπει να στείλετε για μέτρηση άνδρες που είναι πάνω από 70 χρονών,
άντρες που είναι στο ενδιάμεσο διάστημα, αλλά έχουν και κάποιο παράγοντα κινδύνου που λέγαμε προηγουμένως για κάταγμα, ή οποιονδήποτε ενήλικα πάνω από 18 χρονών, εάν έχει πάθηση ή παίρνει φάρμακα που αυξάνει τον καταγματικό κίνδυνο. Και η ερώτηση είναι εδώ τώρα, αν εσείς έχετε έναν άντρα 45 χρονών, που κατά τη γνώμη σας είναι υπογοναδικός φερρυπίν, έτσι. Θα στείλετε ντέξα, γιατί εδώ σας λέω πάνω από 50 με 69 χρονών. Θα το στείλετε για μέτρηση ή θα το στείλετε στον ενδοκρινολόγο και θα φύγει ο ασθενής. Δηλαδή ισχύουν αυτά για κάτω από 50 χρονών? Δεν ισχύουν. Κάτω από 50 χρονών η ντέξα δεν βάζει διάγνωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μετράμε πια το TAF-score, μετράμε το ZETA-score. Το ZETA-score είναι ένα άλλο στατιστικό μέγεθος που δείχνει το μέσο όρο της ηλικιακής ομάδας και όχι τη σύγκριση με την θεωρητικά καλή σου πυκνότητα. Μικρές λεπτομέρειες, δεν σας αφορούν πολύ. Γενικώς να ξέρετε τους μεγάλους ανθρώπους πάνω από 50 χρονών, μία ντέξα συνήθως μπορεί να βάλει και τη διάγνωση. Βιοχημικοί δείκτες, μπούρδες. Έτσι. Καμία πρακτική κλινική εφαρμογή. Θα τα έχετε ίσως ακούσει από τους συναδέλφους σας αυτά, ειδικά τους ενδοκρινολόγους. Φτιάχνουμε, κάνουμε. Όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν ευαισθησία και ειδικότητα να γελάς, κάτι 30 και 40% κτλ. Δεν μπορούν να βάλουν διάγνωση αυτά. Έχουμε φύγει μακριά. Και το τελευταίο σημαντικό από αυτά που σας αφορά είναι να διερευνήσεις το δευτεροπαθές αίτιο. Δευτεροπαθές αίτιο, βέβαια, όπως όλη την ιατρική, είναι αυτά. Είναι ιστορικό, είναι η κλινική εικόνα και είναι εργαστηριακός έλεγχος. Και εδώ σας έβαλα τη δεύτερη ερώτηση που είναι μέσα στο κομπιούτερ σας. Και είπα, αν σκέφτεσαι ότι ένας άνδρας μπορεί να έχει δευτεροπαθή οστεοπόρωση, ποιες εξετάσεις θεωρείτε παθογνωμονικές? Ποια θα στείλετε από αυτές? Θα μετρήσετε μια μέτρηση με ντέξα? Θα ζητήσετε δείκτες οστικού μεταβολισμού? Θα ζητήσετε ηλεκτρολίτες, τεστοστερόνιο ρού ή θα κάνετε μια κτηνογραφία θώρακος? Το 1, 4-5. Το 2, κανένας. Το 3, κανένας. Το 4, πολύ. Το 5, κανένας. Το 4 γιατί? Επειδή ασχολείστε με τη τεστοστερόνη ή για άλλο λόγο? Ας μου πει κάποιος γιατί τεστοστερόνη, από όσους το ψηφίσατε, γιατί μετράτε αυτό, γιατί προτιμάτε αυτό? Κανείς? Γιατί το ξέρουμε. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Ναι, για πέστε μου. Για αποκλεισμό του υπογονατισμού. Μάλιστα. Γιατί η ερώτηση που σας είχα βάλει έλεγε για δευτεροπαθή οστεοπόρωση στον άντρα. Και προηγουμένως είχαμε πει ότι η κύρια αιτία δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης είναι ο υπογονατισμός. Άρα αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ενώ το ντέξα που είπατε εσείς από πίσω ήταν σωστό, αλλά δεν ήταν για δευτεροπαθή οστεοπόρωση, ήταν για γενική οστεοπόρωση. Έτσι, ανεξαρτήτως αν ήταν δευτεροπαθής ή πρωτοπαθής. Δεν έχει οστεοπόρωση. Τι είπατε? Αν δεν έχει οστεοπόρωση. Πώς θα το ξέρω? Για ποιον μιλάτε τώρα? Εγώ σας έβαλα εδώ μια συγκεκριμένη ερώτηση και λέω: ποια από τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό της δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης στον άντρα? Λέω λοιπόν ότι σας έρχεται ένας άντρας, έτσι, και αυτός ο άντρας έχει οστεοπόρωση. Okay. Και ψάχνετε να δείτε αν είναι δευτεροπαθής ή όχι. Έτσι. Άρα δεν έχουμε κανένα άλλο σχόλιο από αυτό, έχουμε? Αυτό είναι το πρωτόκολλο, κύριοι συνάδελφοι, που στέλνουμε όλες οι ειδικότητες και εσείς. Μια γενική αίματος. Είναι κάμι έλωμα άνθρωπος, μια καθίζηση, ένα σβέστιο ρόλο 24 ώρου. Αυτό, όσο και αν φαίνεται αστείο, το στέλνουμε. Πολλές φορές μας ξεφεύγει. Πώς μετράμε σβέστιο ρόλο 24 ώρου? Ξυπνάμε το πρωί, κατουράμε στην τουαλέτα, μαζεύουμε τα ώρα όλο το 24 ώρο μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και παίρνουμε το δοχείο και το πάμε στο εργαστήριο. Χάνουμε τα πρώτα, κερδίζουμε το 24 ώρο και τα τελευταία. Τι ψάχνουμε εδώ? Ψάχνουμε ένα ποσοστό που δεν είναι μικρό από αυτούς που έχουν ιδιοπαθή υπερ-άσβεστη ουρία, που χάνουν δηλαδή πολύ ασβέστη και δεν πάνε να δώσει εσύ τα καλύτερα φάρμακα, αυτός θα συνεχίζει να είναι οστεοπορωτικός. Έτσι. Και ποιο είναι το νούμερο, αυτό που λέει δίπλα το εργαστήριο? Όχι. Είναι 4 μιλιγκράμμ ανά κιλό. Αν δηλαδή ο κύριος είναι 80 μιλιγκράμμ, 4, 8, 32, 320. Αν αυτός βγάζει 500, είναι υπερασβεστιουρικός. Έτσι, επομένως, αυτή η εξέταση είναι σημαντική, αν και δεν την έχει καν η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεν την έχει. Ευτυχώς είναι φτηνή.
κρεατινίνη βέβαια, τις δύο ορμόνες βέβαια, τεστοστερόνη βέβαια. Αυτή εδώ η εξέταση είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί 25 υδρόξυντε-3, έχει κανείς καμία ιδέα. 25 υδρόξυντε-3 είναι δραστική μορφή της βιταμίνης D και με αυτή αποκλείεται την οστεομαλακία ή οστεομαλάκινση για όσους δεν τους αρέσει η λέξη, έτσι, αν και στη διεθνή βιβλιογραφία είναι οστεομαλάτσια. Λοιπόν, γιατί πάρα πολλοί έχουν και αυτό. Και αν δεν τους το διορθώσουμε, δεν πάμε να δίνουμε εμείς φάρμακα, δεν θα λύσουμε ποτέ το πρόβλημα. Βέβαια και αυτό δεν το έχει ο ΟΠΗ μέσα στη συνταγογράφηση. Έχει την 1,25 διδρόξη που θα τη βρείτε πάντα φυσιολογική, μόνο στους νευροπαθείς θα είναι χαλασμένη. Γιατί είναι το μόριο το τελικό. Έτσι. Λοιπόν, πάντως αυτό είναι το πρωτόκολλο διερεύνησης δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης. Έτσι. Η απάντηση θα είναι σωστή αυτή. Και άρα όλα αυτά που σας είπα τώρα να τα μαζέψω λιγάκι και να σας πω ότι αν έχουμε λοιπόν έναν άντρα με παράγοντα κινδύνου, δηλαδή είναι μεγάλος, ή έχει πάθει κάταγμα στο παρελθόν, ή έχει αιτίες που ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει οστεοπρωτισμός, όπου για σας κυρίως είναι ο υπογοναδισμός, αλλά και τα κορτικοειδή, εδώ μπορεί να βάλει κανείς, όπως είπα πριν, και το χρόνιο αλκοολισμό, αυτός ο άντρας πρέπει να μετρήσει την οστική του μάζα. Και εάν είναι μειωμένη, δηλαδή κάτω από -2,5, θα του στείλω τον εργαστηριακό έλεγχο που λέγαμε προηγουμένως για να αποκλείσω το δευτεροπαθές αίτιο. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα αντιμετωπίσω το αίτιο και θα δώσω και θεραπεία στο οστεοπορώσεως. Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αφήστε κάτι και για μας, που δεν θα κάνουμε και κάτι σπουδαίο, όμως το ίδιο θα κάνουμε πάλι και εμείς. Πάλι στο τέλος θα δώσουμε τα ίδια φάρμακα. Και πάμε λιγάκι στο κομμάτι το θεραπευτικό. Τι σημαίνει θεραπεία και τι πρόληψη. Θεραπεία και πρόληψη στον οστεοπόρωση είναι μπερδεμένα πράγματα. Έχουμε πρωτογενή πρόληψη όπως όλη την ιατρική, να μην συμβεί το γεγονός. Ποιο γεγονός, να μην χάσει κόκαλο. Δευτερογενή πρόληψη είναι άμα χάσει κόκαλο, να μην συμβεί το σοβαρό γεγονός, να μην πάθει κάταγμα. Και τριτογενής πρόληψη είναι, αφού το έχει πάθει το κάταγμα, να μην πάθει καινούριο κάταγμα. Έτσι, όπως όλη την ιατρική, πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής. Η πρωτογενής είναι εύκολη, τις ωραίες φωτογραφίες έχω βάλει χαμηλά, δεν φαίνονται πίσω. Λοιπόν, ήλιος, ασβέστιο, τα ξέρετε αυτά γενικώς. Εδώ έχετε μεγάλο ρόλο. Έτσι, δηλαδή στη δεύτερο γενή πρόληψη. Πώς θα διαλέξετε από αυτούς που βλέπετε, αυτούς που έχουν κίνδυνο, να εξατομικεύσουμε τον κίνδυνο για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και βέβαια εδώ μπαίνετε στη θεραπεία υποκατάστασης αυτό που κάνετε με τον υπογονατισμό που εσείς το ξέρετε, εγώ δεν ξέρω να δώσω το τεστοστερόνη, αυτό που είπατε το ακούω πρώτη φορά, κανείς από εμάς δεν δίνει και δυστυχώς πάρα πολλοί από αυτούς δεν πάνε καλά και πάνε και αδιάγνωστοι διότι σε εσάς δεν ασχολούνται με το αίτιο, εμείς δεν ξέρουμε να τους αντιμετωπίσουμε και υπάρχει ένα μπάχαλο γύρω από τον υπογονατισμό σε σχέση με την οστεοπόρωση, έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι αυτό που είπατε. Με ρωτήσατε πριν ποιοι ξεκινάνε θεραπεία. Οι Αμερικανοί το έχουν κάνει πινακάκι και έχουμε τον πάπα μας πότε ξεκινάμε θεραπεία. Πότε λοιπόν ξεκινάμε θεραπεία. Ποιοι θα πάρουν θεραπεία. Όλοι όσοι είναι πάνω από 50 χρονών και έχουν κάτω από 2,5 tough score, είτε στη μέση είτε στο ισχύο που με ρωτάγατε προηγουμένως. Επίσης θα πάρουν θεραπεία αυτοί που είναι πάνω από 50 χρονών και οι άντρες και οι γυναίκες, αν είναι ενδιάμεσα οστεοπενικοί, εφόσον. Έχουν δευτεροπαθές αίτιο, ένα από αυτά είναι και ο υπογονατισμός. Έχουν ιστορικό κατάγματος προηγούμενου, πέσανε και είχαν βάλει στο γύψο το χέρι τους. Ή με το φράξ, αυτό που το πέρασα πριν γρήγορα, συμβαίνει να βλέπουμε αυτό εδώ το πράγμα, ότι έχουν ένα δεκαετή κίνδυνο αυξημένο. 20% για κάταγμα ή 3% για το ισχύο. Αυτοί δικαιούνται να πάρουν θεραπεία. Έτσι. Και η τριτογενής πρόληψη, βέβαια, που πολλές φορές την ξεχνάμε, είναι να τους βοηθήσουμε αυτούς να κάνουν διάφορα. Πολλές φορές πέφτουν γιατί πάνε να κατουρίσουν το βράδυ στην τουαλέτα και έχει ένα χαλάκι εκεί που γλιστράνε και δεν τους έχουμε πει ότι ξέρεις, βγάλε τα χαλάκια που γλιστράνε, βγάλε τα κομμωδινάκια κτλ. Και εδώ θέλει φάρμακα, δεν τελειώνουμε ποτέ. Ποια φάρμακα είναι εγκεκριμένα στην αδρική οστεοπόρωση, μόνο αυτά. Ασβέστιο και βιταμίνη D πάντα. Τεστοστερόνη μόνο όταν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Κατά βάση δίφος φωνικά. Παλιότερα και τεριπαρατίδη, αλλά ξέρετε, είμαστε. Η τεριπαρατίδη, ξέρετε ποια είναι, η παραθορμόνη. Η οποία είμαστε η μόνη χώρα που έδινε τόσο πολύ παραθορμόνη, αλλά η παραθορμόνη έκανε και 7.000 το χρόνο. Βέβαια, ενώ τα διφοσφωνικά έκαναν 500 ευρώ το χρόνο. Τώρα λίγο το διορθώσαμε αυτό. Για τα διφοσφωνικά, που είναι η κύρια θεραπεία τη ανδρική οστεοπόρωση και τη δευτεροπαθού, έτσι, είναι φάρμακα τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό. Έτσι πολύ στα γρήγορα πηγαίνουν στο κόκαλο, ένα μικρό ποσοστό, έρχονται εκεί οι οστεοκλάστες, απορροφούν το φάρμακο, τους χαλάνε τους οστεοκλάστες. Έλα μπες, να το μπήκε, χάλασε τον οστεοκλάστη.
Δεν δουλεύει ο στεοκλάστης, λύνουμε το πρόβλημα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα φάρμακα, γνωστά, κυκλοφορούντα, έτσι. Πολλά χρόνια με αυτά πορευτήκαμε, με αυτά δουλέψαμε, όμως τώρα πια ξέρουμε ότι έχουμε και δύσβατα μονοπάτια με αυτά. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε οστεονεκρώσεις. Δεν θα σταθώ σε αυτά, δεν σας αφορούν ιδιαίτερα. Ξέρουμε ότι έχουμε... Σας αφορούν, ε. Με το ζωμέτα κυρίως. Ναι. Θα το πούμε λίγο μετά αυτό. Το γενικό οστεοπορωτικό πληθυσμό δεν τον αφορούν πάντως. Γιατί? Γιατί η πιθανότητα να κάνει οστεονέκρωση της γνάθου από δίφος φωνικό ένας απλός άντρας ή γυναίκα που δεν παίρνει τις δόσεις αυτές που δίνεται, αλλά παίρνει τις συνηθισμένες δόσεις οστεοπορώσης, είναι λιγότερος από ένας 100.000. Αντίθετα, πολλαπλασιάζεται υπερβολικά στις δόσεις των ενδοφλέβιων δίφος φωνικών στους καρκινοπαθείς που δίνεται. Έτσι. Κάνουμε αυτό, δηλαδή πάμε να θεραπεύσουμε κατάγματα, αδυνατίζουμε το κόκαλο και μετά από 10-20 χρόνια ο άλλος παθαίνει ένα κάταγμα κοπόσεως, όπως λέμε, έτσι, τα κατάγματα του μοιραίου. Τώρα τα αναγνωρίζουμε αυτά. Γι' αυτό και λέμε όχι πάνω από 5 χρόνια διφοσφωνικά σε άντρες και γυναίκες. Αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό, υπάρχουν δημοσιεύσεις και σίγουρα υπάρχει και αυτό που αφορούσε το ζολενδρονικό ή το ζωμέτα, έτσι. Δηλαδή κάποιες επαγωγές κολπικής μαρμαργής, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ μεγάλα τα νούμερα. Λοιπόν, εδώ και νομίζω είμαι στο μισάωρό μου, έχω τελειώσει το πρώτο κομμάτι. Και θέλω να πάω στο επόμενο κομμάτι που αφορά εσάς. Δηλαδή, ανδρογονικό αποκλεισμό, όχι βέβαια πως τον κάνετε, γιατί εγώ ούτε τα ονόματα δεν ξέρω, αλλά την οστική απώλεια και τι πρέπει να κάνετε και μετά μεταστάσεις. Μέχρι εδώ, που ήταν το γενικό κομμάτι, που ήταν η οστεοπόρωση, ο ανδρική οστεοπόρωση και ο οστικός μεταβολισμός. Δεν ξέρω πόσο έδειξα για το κόκαλο, λίγα έδειξα, αλλά τέλος πάντων βάλαμε μια τάξη. Θέλετε κάτι να πούμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξενιστάξουμε λίγο? Κάνω μια ερώτηση. Από εδώ, από πίσω. Πέστε μου, επειδή κάποτε το ήξερα, το ξέχασα βέβαια, και θυμίστε μου, το κάπνισμα με ποιο μηχανισμό μπορεί να προκαλέσει? Δεν ξέρουμε. Στην πραγματικότητα έχουμε διάφορες θεωρίες. Έτσι, δεν ξέρουμε. Η απάντηση είναι δεν ξέρουμε. Το αλκοόλ ξέρουμε. Το αλκοόλ ξέρουμε ότι επάγει κάποιες προσταγλανδίνες, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο κυταροκινών και αδρανοποιούν το DGFβ factor. Έτσι. Αλλά λεπτομερώς, δεν το θυμάμαι να σας το πω. Τα κορτικοειδή έχουμε πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Έτσι, τι ξέρουμε? Έχουμε πολλαπλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, το σπουδαιότερο που κάνουν είναι ότι αναστέλουν τους υποδοχείς των ιστρογόνων πάνω στα κύτταρα. Έτσι, αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Επομένως, τα ιστρογόνα δεν μπορούν να δράσουν πια πάνω στο κύτταρο. Έτσι, καταστέλνουν οι υποδοχείς τους. Δεύτερος δρόμος είναι ότι καταστέλνουν οστεοβλαστική δράση απευθείας. Και υπάρχουν και καμιά δεκαριά ακόμα. Έτσι, αλλά η κύρια είναι αυτή. Δηλαδή, οι υποδοχείς των ιστρογόνων που χάνονται πάνω από τους οστεοκλάστους και οστεοβλάστες δεν μπορούν να δουλέψουν. Και τρίτο, απευθείας μείωση της παραγωγής και της λειτουργικότητας των οστεοβλαστών. Μακροχρόνια χωρίς το μεξιφένης μπορεί να έχει επίπτωση αρνητική, γιατί τη δίνουμε και εμείς οι άνδρες. Όχι, αρνητική δεν μπορεί να έχει, αλλά αυτή η ιδέα που είχαμε παλιότερα ότι με την αμοξιφένη λύνουμε το πρόβλημα της οστεοπορώσεως, επειδή ήταν αντιστρογόνο, δεν ισχύει. Οι άρρωστοι αυτοί θέλουν θεραπεία οστεοπορώσεως. Ότι η αμοξιφένη είναι αυτή καθεαυτή παράγον κινδύνου, δεν φαίνεται να περπατάει. Υπόθηκε κάποια στιγμή αυτό, δεν φαίνεται να περπατάει. Οι άρρωστοι όμως αυτοί θεωρούνται αυξημένο κινδύνου. Και μόνο επειδή παίρνουν αμοξιφένη ή οποιοδήποτε άλλο από αυτά. Έτσι, και γι' αυτό αυτοί αντιμετωπίζονται σήμερα. Συνήθως τι έχουν αυτοί? Έχουν καρκίνο του μαστούς. Εσείς πού το δίνετε? Εμείς το δίνουμε σε διάφορες υπογονιμότητες νοσοπαιρονία, αλλά εκεί που πρέπει να το, δηλαδή μετά, η κλωμιφένη έχει επίδραση ή όχι? Εννοείται το Πλαβίξ? Όχι. Ποιο? Κλωμιφένη generic. Τέλος πάντων, δίνουμε κάποια φάρμακα για γονιμότητα, τα οποία τα δίνουμε μέχρι όμως ένα χρόνο, ας πούμε. Για να μην το ξέρω. Ναι. Η αναστολή αρωματάσεις φαίνεται αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό πάει να πάρει και τον τενόσωπο απένδειξη. Φαίνεται ότι είναι παράγοντες κινδύνου. Παράγοντες κινδύνου. Όχι ότι υπάρχουν απευθείας οστεοπόρωση, παράγοντες κινδύνου. Επιδημιολογικά όμως. Και όχι με παθολοφυσιολογικό ορισμό. Οργανωμένη. Άρα ναι, η ταμοξιφένη και όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα στους πρόβλημα. Άμα χορηγήσω δηλαδή κλωμιφένη μαζί με το εσωστερόνι όμως, έναν υπογοναδικό, δεν έχω πρόβλημα γιατί θα αποκαταστήσει το εσωστερόνι, έτσι, με την εσωστερόνι. Ναι, αλλά πρέπει να το ψάξετε για να δείτε αν θα δώσετε και αντιοστεοπορωτική θεραπεία. Δεν φτάνει η θεραπεία υποκαταστάσεων. Δεν φτάνει μόνο? Όχι. Τι λέγαμε τόση ώρα? Δεν θα επανέλθει άμα επαναφέρουμε τα επίπεδα της οστερόνης? Ακριβώς. Αυτό που θα κάνετε να μην χάνει άλλο. Έχει σημασία το πόσο καιρό ήταν. Ήσατε, απλώς σταματάει. Σταματάει το έτοιμο. Αλλά μετά πρέπει να δώσει και άλλη οστεοπορωτική θεραπεία.
παράλληλα με τη θεραπεία. Τότε με μπερδεύετε που αμφισβητείτε την οστεοπονία. Γιατί τώρα λογικά εγώ θα έλεγα να του δώσω από εδώ που θα κάνει οστεοπονία. Αν περιμένω να κάνει οστεοπόρωση. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Σας τα είπα αυτά. Σας είπα ότι αυτός, το λέει ο Αμερικάνος. Αυτός που έχει οστεοπονία και έναν παράγοντα κινδύνου, αυτός που είπατε είναι ένας παράγοντα κινδύνου, πρέπει να πάρει αντιστοπορωτική θεραπεία. Το έχουν εξηγήσει αυτό. Το είπαν. Είναι παράγον κινδύνου ο υπογονατισμός. Και έχει τεράστια σημασία το πόσο καιρό είχε προηγουμένως την ανδροπενία του, κατ' ουσία. Ναι, αλλά στην πράξη... Εκείνο το οποίο δεν ήθελα να πω αυτό... Όχι, γιατί εγώ έχω πάρα πολλούς αρρώσεις που δίνω τεστοστερόνη. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχω να δικούς. Άλλο το πόσο καιρό δίνει κανείς τεστοστερόνη. Αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγέλια. Νομίζω να τσεκάρουμε το ότι η χορήγηση της ταμοξιφένης για την ιστορία της νόσου του Πυρονή, για πόσο καιρό? Ένα χρόνο. Δεν νομίζω πως αυτό το πράγμα, ναι, ειδικά σε νεότερους ηλικία ανθρώπους, όχι, θα ντε και καλά και σώνει, θα σε οδηγήσει σε... Αλλά σε όποιον όμως δίνω για δευτερογενή... Της κλωμηφένης για ανδρική υπογονιμότητα, πόσο καιρό το δώσει? Όχι, δεν λέω για αυτούς. Εγώ δίνω κλωμηφένη σε όσους δίνω για δευτεροπαθή υπογονατισμό τεστοστερόνη. Κάνω συγχωρήγηση. Μόνο για τις γυναίκες, γιατί για εκεί έχουμε εικόνα. Λέμε ότι αυτές που παίρνουν αναστολής αρωματάσεις για πρόληψη υποτροπών του καρκίνου του μαστού, οι γυναίκες αυτές πρέπει να πάρουν οστεοπορωτική θεραπεία και να θεωρηθούν παράγοντες ψηλού κινδύνου. Αυτό λέμε. Για τους άνδρες δεν το έχουμε δει. Κάτι θέλει ο συνάδελφος πίσω εδώ. Κύριε Βούλγαρη, ναι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε, αν εμείς ως ουρολόγοι μπορούμε στην ηλεκτρονική σταγογράφηση να δώσουμε παραπεμπτικό για μέτρηση οστικής μάζας. Κοιτάξτε, πριν με βάση τις εγκυκλίες του ΙΚΑ δεν μπορούσατε. Τώρα με την ηλεκτρονική συνταγράφηση οι πάντες κάνουν τα πάντα. Έχετε δει κάπου, άλλο αν φοβόμαστε ότι κάποια στιγμή θα μας πούν κάτι, αλλά για την ώρα δεν μας έχει πει κανείς τίποτα. Οι πάντες κάνουμε τα πάντα. Νομίζω πάντως ότι αν φτάσει κάποια στιγμή εκεί, θα πρέπει η εταιρεία σας βεβαίως να παρέμβει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όταν βλέπετε έναν υπογονατικό άντρα ή έναν άντρα που τον έχετε σε ορμονικό αποκλεισμό και πρέπει να αντιμετωπίσετε ότι δεν δικαιούστε εσείς να δώσετε. Φυσικά και δικαιούστε, υποχρεούστε κιόλας. Αν θέλετε. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή σας αποκλείσουν για αυτές τις ειδικές ομάδες του δευτεροπαθούς ανδρικού, της δευτεροπαθούς ανδρικής οστεοπόρωσης, προφανώς εσείς είστε ειδικότεροι και από εμάς. Πάμε σε ένα δικό αποκλεισμό. Ο κύριος. Το ντενόσωμα που δεν αναφέρεται, νομίζω, έχει ένδειξη. Το Ιξαμίνο. Όχι, μόνο για γυναίκες. Γιατί δεν έχουν τελειώσει μελέτες ακόμα. Ούτε το εξιντάρι. Τίποτα, κανένα. Όχι. Δεν μπορείτε να γράψετε πρόλια δηλαδή για άντρα. Έτσι, είναι κάζους μπέλη. Να το τονίσουμε όμως ότι δεν μπορούμε να γράψουμε πρόλια για άνδρα που έχει πρωτογενώς οστεοπόρωση. Όχι τη δευτερογενή οστεοπόρωση η οποία θα προκύψει από αυτά όχι τα πράγματα. Εντάξει, για να το... Όχι για να είναι ξεκαθαρισμένο αυτό το πράγμα. Όχι μόνο την πρωτογενή που είπατε εσείς, αλλά και τη δευτεροπαθή οστεοπόρωση που όμως δεν έχει σχέση με αυτά. Και κάτι άλλο, αν τα διφοσφωνικά επηρεάζουν την νεφρική λειτουργία. Γιατί πάντα μετράμε κρεατινίνη μισοφρήνη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και τι κάνετε με την κρεατινίνη, τι λύνετε. Κανονικά πρέπει να μετρήσετε GFR που δεν μπορείτε να μετρήσετε. Έτσι. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής, ότι εάν πρόκειται για έναν άρρωστο που έχει επηρεασμένη την νεφρική του λειτουργία και που για να το δεις με την κρεατινίνη πρέπει αυτός να είναι γύρω στο 2 περίπου για να έχει μείωση του GFR κατά 30%, εκεί πρέπει να μειώσεις τη δόση κατά 30%. Έτσι. Είτε είναι ενδοφλέβια, αν δίνεται ας πούμε ζολεδρονικό ή δίνεται ξέρω εγώ Bonviva, είτε είναι περός. Ουσιαστικά μιλάμε για μεγάλους άντρες ή μεγάλες γυναίκες ή μιλάμε για νεφροπαθείς σε νεότερη ηλικία. Έτσι δεν είναι? Εκεί όμως αν είναι νεφροπαθείς το έχουν το GFR, σας το φέρνουν, το βλέπετε από τους ουρολόγους έτοιμο. Αλλά για το γενικό πληθυσμό θα αρχίσετε να φοβάστε από κρεατινίνη από 2 και πάνω χοντρικά. Έτσι. Επηρεάζουν, βεβαίως επηρεάζουν και μειώνει τη δόση. Έτσι. Μείωση δηλαδή του GFR κατά 30% σημαίνει μείωση στο διφοσφωνικό περίπου κατά 30%. Άλλο, προχωράω. Άρα μέχρι στιγμής το μήνυμα είναι μην ξεχνάτε τους υπογονατικούς άντρες, μην ξεχνάτε ότι αυτοί αν είναι πάνω από 50 χρονών πρέπει να τους κάνετε και μια ντέξα, αν είναι μικρότεροι κάντε τους μόνο ένα φράξ όταν το μάθετε και δώστε τους αντιοστεοπορωτική θεραπεία πέραν της θεραπείας υποκατάστασης που κάνετε για τον υπογονατισμό. Αυτό είναι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, εδώ κάνετε όλα αυτά που εγώ τώρα τα προσπαθώ να τα καταλάβω και δεν έχω και κανένα λόγο να τα καταλάβω, αλλά αυτά που κάνετε φέρνουν οστική απώλεια. Έτσι.
Ξεκινάμε από εκεί, με όλα αυτά τα πολύπλοκα που βρήκα εδώ κτλ. Στο τέλος τι κάνετε, μειώνετε την τεστοστερόνη. Με όποιο τρόπο και να το κάνετε, με αγωνιστές, με ανταγωνιστές, με έτσι, με αλλιώς, περισσότερο, λιγότερο. Ξεκινάω από αυτό το δεδομένο και δεν μπαίνω παραπέρα γιατί δεν έχω γνώση. Λοιπόν, τι κάνετε δηλαδή, προσέξτε. Στη ζυγαριά επάνω που έχουμε την οστική απορρόφηση και την οστική παραγωγή και που πρέπει να είναι ισοζυγισμένα όπως σας έλεγα πριν και που εδώ δουλεύουν όλοι αυτοί οι παράγοντες, έρχεστε εσείς, καταργείτε τα ανδρογόνα, καταργείτε τα εστρογόνα και η ζυγαριά γέρνει αριστερά. Δηλαδή γέρνει προς την οστική απορρόφηση. Δηλαδή χάνεται κόκαλο. Δηλαδή οστεοπόρωση. Δηλαδή κάταγμα. Δείτε λιγάκι αυτό το σχήμα που μας έχει διδάξει τον Ντενόσουμπα από τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ έτσι διδακτικό. Τα ανδρογόνα, κυρίως επαγόμενα σε ιστρογόνα, δρούνε πάνω στους οστεοβλάστες, τα κύτταρα κτίστες, τα οποία παράγουν αυτά τα πρασινάκια, τα οποία είναι μια κυτοκίνη, μια ουσία, δηλαδή ενδοεπικοινωνίας των κυττάρων. Τι κάνει αυτή η ουσία? Πάει και πιάνεται πάνω στον υποδοχεία του ανώριμου ακόμα οστεοκλάστη και τον ερεθίζει. Και του λέει διαγέρσου, γίνε σοβαρό κύτταρο και πήγαινε να φας το κόκαλο. Αυτό λοιπόν λέγεται rank και αυτό λέγεται rank ligand. Κατανοητό. Οστεοβλάστης, οστεοκλάστης σε συνεργασία, σε σύζευξη. Αυτός φτιάχνει, αυτός χαλάει. Μεταξύ τους επικοινωνούν. Πώς επικοινωνούν? Με αυτό εδώ το πρασινούλι, το οποίο δεν είναι παρά ένα μόριο κυταρικής επικοινωνίας, που λέγεται rank ligand, δηλαδή συνδέτης του rank, που πηγαίνει πάνω σε ένα υποδοχέα που έχει το άλλο, έτσι, το ερεθίζει, το ενεργοποιεί και τότε αρχίζει και σκάβει ο οστεοκλάστης και φτιάνει την οστεοπόρωση. Αυτό είναι το κλασικό σχήμα. Όταν λοιπόν εσείς κόβετε αυτό εδώ, τότε όλη αυτή η δραστηριότητα μειώνεται και οι οστεοκλάστες μένουν ανεξέλεγκτοι να δουλεύουν και να παράγουν κόκαλο. Κατανοητό? Αν δηλαδή αυτός εδώ ο συνδέτης δεν πάρει τον αναστολέα, δεν συνδεθεί με τον διεγέρτη του, με συγχωρείτε, ανάποδα το λέω, αν αυτός εδώ ο αναστολέας αυτός θέλει το διεγέρτη του, αν εσείς του κόψετε τη δυνατότητα του οστεοβλάστη να φτιάξει διεγέρτες, δεν φτάνει ποτέ το σήμα εκεί πάνω. Αυτό δηλαδή κάνετε. Αδρανοποιείτε τον οστεοβλάστη από το να στείλει σήματα στον οστεοκλάστη. Αυτό λοιπόν έχει φανεί στην πράξη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν βάλετε στη σειρά επιδημιολογικά φυσιολογικούς άνδρες, γυναίκες ή χημειοθεραπείες κτλ., αυτό που κάνετε από τον ορμονικό αποκλεισμό δείχνει ότι πετυχαίνετε μεγάλη οστική απώλεια. Έτσι, βλέπετε ότι είναι πιο πέρα και από τη μέση ακόμα. Και αυτό που έχουν μετρήσει είναι ότι ο ένας στους πέντε από αυτούς που δίνεται ορμονικό αποκλεισμό θα πάθει ένα κάταγμα οστεοκροτικό μέσα στα πρώτα 4 χρόνια. Έτσι. Άρα είναι μεγάλο το νούμερο. Όλοι αυτοί, από ό,τι βλέπω στη βιβλιογραφία, παθαίνουν κατάγματα. Ακόμα και αν δεν κάνετε ορμονικό αποκλεισμό. Απλώς με τον ορμονικό αποκλεισμό κάνετε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων. Και όσο πιο βαρβάτοι είστε στον αποκλεισμό, τόσο πιο πιθανό είναι το κάταγμα. Εδώ κάτω είναι ορχεκτομή. Και εδώ είναι τα διάφορα σχήματα που προσπάθησα περίπου να καταλάβω. Από ό,τι κατάλαβα, έχουν μια βαρύτητα αποκλεισμού. Αυτά έτσι δεν είναι? Όσο πιο βαρύτητα αποκλεισμού έχετε, όσο πιο πολύ δηλαδή καταστέλλετε τα ανδρογόνα, τόσο πιθανότερο είναι να κάνετε κάταγμα. Τι είπατε? Είναι η διάρκεια, δεν είναι όσο πιο... Είναι και η διάρκεια, αλλά για κοιτάξτε και εδώ οι καμπύλες. Όχι. Επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Είναι οι δόσεις. Είναι η χρονική διάρκεια που θα πάρει. Τώρα, αυτό δεν είναι περισσότερος αποκλεισμός? Όχι. Είναι η χρονική διάρκεια του αποκλεισμού και εκείνο το που δεν μας λέει εδώ πέρα είναι αν είχαν, ποιο σχήμα είχαν πάρει, αν ήταν το τριμηνίο ή το μηνιαίο. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα είναι δεδομένο. Ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του ανδρογονικού αποκλεισμού, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα του κατάγματος. Δείτε λοιπόν αυτό το περιστατικό ενός αρρώστου που έχει μεταστατικό καρκίνο και που 3 χρόνια μετά πονάει. Και που το πιθανότερο είναι να σκεφτείτε ότι έχει μια μετάσταση, αλλά όπως βλέπετε εδώ, το μόνο που έχει κάνει είναι ένα συμπιεστικό κάταγμα. Βλέπετε αυτό το μικρούλι καταγματάκι. Άρα κάθε πόνο σε μεταστατικό καρκίνο, αν δεν έχει πάρει θεραπεία στο πρόσωπο για τον αποκλεισμό, δεν είναι κατά ανάγκη μετάσταση. Μπορεί να είναι απλώς ένα κάταγμα. Γι' αυτό το έβαλα εδώ. Και
Αυτό που ίσως είναι πιο εμβληματικό από όλα αυτά που λέω και με αφορά είναι αυτή η διαφάνεια. Η διαφάνεια αυτή είναι ότι η θνησιμότητα του καρκίνου του προστάτη είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτούς που κάνουν κάταγμα σε σχέση με αυτούς που δεν κάνουν κάταγμα. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό και σοβαρό μήνυμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ενώ εσείς κάνετε θεραπεία για να βελτιώσετε την επιβίωση, παθαίνει ο άλλος το κάταγμα και το χάνετε το πλεονέκτημα. Άρα πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Αυτή τη διαφάνεια την έχω πάρει από τις εταιρείες, αλλά είναι αρκετά διδακτική γιατί δείχνει όλη αυτή την ιστορία, πότε ξεκινάτε τον αποκλεισμό και πότε μετά έρχονται οι μεταστάσεις, έρχονται τα σοβαρά κατάγματα κτλ. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική και εδώ θέλω να βάλουμε μια ερώτηση και να τη συζητήσουμε. Δίνεται αποκλεισμό σε κάποιους άνδρες. Η ερώτηση είναι πώς θα καταλάβετε αν αυτός ο άρρωστος έχει οστεοπόρωση ή πρέπει να πάρει θεραπεία. Δεν ασχολούμαστε με αυτό. Δεν ασχολείστε με αυτό. Λοιπόν, πόσοι από τους ουρολόγους στην αίθουσα εκτιμούν την οστεοπόρωση σε άνδρες που τους έχουν σε laser rays? Ο μεγάλο νούμερο, κύριε Χατζηχρήστο. 4-5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, εδώ είναι περίπου το 1/3 της αίθουσας. Λοιπόν, ωραία. Για πέστε μας λοιπόν, πώς θα τους αντιμετωπίσετε, πώς θα τους διαγνώσετε, με τι, με ποια μέθοδο, όσοι ασχολούνται. Με DEXA, με DEXA, με DEXA. Εδώ με πρόδωσε λιγάκι, πήγε κατευθείαν η απάντηση, με DEXA. Άρα οι άνθρωποι που τους ξεκινάτε τον αποκλεισμό πρέπει να τους κάνετε μια DEXA. Και αν το DEXA είναι πόσο θα δώσετε κάτι, με βάση όσα είπαμε πριν. Το μείον 2,5 θα το δίναμε έτσι κι αλλιώς. Ένα με μείον 2,5. Γιατί έχει τον παράγοντα κινδύνου. Άρα λοιπόν, αρχίζει τον αποκλεισμό, DEXA, 1 έως μείον 2,5 θέλει θεραπεία. Λοιπόν, τι είπατε? Από μείον 1 μέχρι μείον 2,5. Ναι, τα συν δεν τα συζητάμε. Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν εδώ, άντε και το δίνετε. Σε ποιες περιπτώσεις τώρα θα πρέπει να δώσετε φάρμακο? Εκεί είπαμε σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να το μετρήσετε. Για πέστε μου λοιπόν, δίνετε το ορμονικό αποκλεισμό. Θα το δώσετε μόλις συμβεί ένα κάταγμα? Σε όλους? Όχι. Το είπατε εδώ, έτσι. Άρα είναι σαφές, το είπαμε την προηγούμενη ερώτηση και δεν συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό βγήκε το 2009 και πριν από, βρήκα πολύ πρόσφατο το 2013 που λέει αυτά που μου είπατε. Κάτι δεν κατάλαβα. Λοιπόν, στην προηγούμενη απάντηση εκεί πέρα. Τώρα εδώ πέρα, όταν έχουμε αρχίσει έναν και του πάμε να το κάνουμε DEXA, και βγει ότι αυτό είναι, πρέπει να είναι στην κρίζα ζώνη δηλαδή για να αρχίσει. Ή στη μαύρη. Να έχει οστεοπαινία. Ή στη μαύρη. Διαφορετικά, σε πόσο καιρό θα κάνουμε έλεγχο όταν το βάλουμε? Όπως σε όλους. Σε ένα χρόνο. DEXA γίνεται μια φορά το χρόνο. Όπως όλους, παρότι αυτός παίρνει LHR, παρότι δεν κάνουμε ευλογισμό. Δεν μπορεί να βρει τις διαφορές. Το παράθυρο το διαγνωστικό είναι πολύ στενό. Δεν μπορεί, αν δεν περάσει ένας χρόνος, να δει διαφορές στην οστική πυκνότητα. Μάλιστα. Αν είχαμε μια πιο ευαίσθητη μέθοδο, θα το κάνουμε. Έχουμε δεδομένα που να μετρήσανε στην αρχή και μετά από ένα χρόνο, για να δούμε τι ποσοστό από αυτούς που ήταν φυσιολογικοί έγιναν παθολογικοί, είχαν DEXA παθολογικοί με τα LHR. Λοιπόν, αυτές είναι οι οδηγίες σας. Οι οδηγίες λέει ότι όποιος ξεκινάει, και είναι και τώρα του 13, όποιος ξεκινάει ορμονικό αποκλεισμό, οφείλεται να του πείτε αυτά. Δηλαδή, να ασκείται, να σταματήσει να καπνίζει, να μην καταναλώνει υπερβολικό αλκοόλ, να αποκτήσει φυσιολογικό βάρος, όλο αυτό το lifestyle. Όλους αυτούς τους αξιολογείται με ένα DEXA. Και όπως είπαμε, αν είναι κάτω από 2,5 ή είναι κάτω από ένα, αλλά έχουν και ένα παράγοντα κινδύνου, θα πρέπει να αρχίσει θεραπεία. Και εδώ να σας θυμίσω ότι από τους παράγοντες κινδύνου η σοβαρότερη είναι αυτή. Είναι να έχει ένα ιστορικό κατάγματος ή να ήταν υπογοναδικός από πριν. Έτσι. Και όλα τα άλλα βέβαια. Τώρα, όταν λέμε ιστορικό κατάγματος... Οστεοπορωτικό. Α, okay. Δηλαδή όχι υποτροχαίο. Okay. Ένα εύκολο κάτω. Ή παιδικό. Έπεσα κάτω. Όχι παιδικό. Στην ενήλικη ζωή. Μετά τα 18 έπεσα κάτω, γλίστρισα, έσπασα το χέρι μου, το έβαλα στο γύψο. Έτσι. Πεςτε μου, το λαμβάνεις. Αυτό λέω. Ένα ιστορικό κατάγματος πριν από την ηλικία των 50 ετών που γίνεται από απλή πτώση, όχι από βαριά πτώση, δεν έπεσε από τον πέμπτο όροφο.
έτσι, χαμηλής βίας λένε οι ορθοπαιδικοί, λίγο βαρβαρικά ελληνικά. Κυρίως αυτά τα δυο είναι. Αλλά φυσικά είναι και οι άλλες νόσοι, είναι και κορτιζόνη, είναι κατανάλωση αλκοόλ κτλ. Άρα λοιπόν αυτοί οι άρρωστοι που είναι υπογοναδικοί, που έχουν ιστορικό κατάγματος και είναι στην γκρίζα ζώνη, είναι επικίνδυνοι, θέλουν θεραπεία. Λοιπόν, ποια θεραπεία, αυτά έχουν δοκιμαστεί μέχρι τώρα. Καταρχήν ασβέστιο βιταμίνη D. Θέλουμε μεγάλες δόσεις ασβεστίου βιταμίνης D. Τα χαπάκια που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν 500 μιλιγκράμμ ασβεστίου και έχουν 400 μιλιγκράμμ μονάδες βιταμίνης D. Δεν φτάνουν. Συνήθως θέλουμε 2 χαπάκια την ημέρα. Και όχι συμπληρώματα διατροφής, γιατί δεν είναι τυποποιημένο το τι αποδεσμεύουμε. Θέλουμε φάρμακο. Έτσι. Το μόνο πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτά φέρνουν λίγο δυσκολιότητα. Ορίστε. Ο συνδυασμός είναι καλύτερο. Δεν υπάρχει διαφορετικά. Στην ελληνική αγορά η βιταμίνη D δεν υπάρχει σαν φάρμακο, υπάρχει σαν πρόσθετο διατροφής. Άρα δεν ξέρουμε τι βγάζει. Η απάντηση είναι ναι. Λοιπόν, μόνο αυτά έχουμε. Τα συνδυαστικά. Τα ιντέος, το καλσιοράλ κτλ. 2 την ημέρα θέλετε όμως, έτσι, ειδικά σε αυτούς τους αρρώστους. Εκτός και αν δεν το ανέχονται λόγω δυσκολιότητας. Εφάπαξη πρωί βράδυ. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Θα ακούσετε διάφορα τέτοια. Ο μόνος πραγματικός ρόλος που μπορούμε να. Η οδηγία μπορούμε να πούμε είναι να μείνει το στομάχι γεμάτο με γαλακτερά. Γιατί δεν απορροφιέται. Μην πίνει το γάλα του, λέει, και παίρνει μέσα στο ασβέστιο, δεν απορροφιέται καλά. Λοιπόν, και έχουν δοκιμαστεί αυτά τα φάρμακα σε αυτούς τους αρρώστους, έτσι. Δηλαδή διφοσφονικά, σέρμπς, αντιστρογόνα και ντενόσουμπαμπ. Αυτά. Από αυτά λοιπόν όλα έχουν δείξει βελτίωση της οστικής μάζας. Σας θυμίζω όμως από την αρχή της παρουσίασής μου ότι οστεοπόρωση δεν είναι οστική μάζα. Εργαλείο είναι η οστική μάζα. Οστεοπόρωση είναι κάταγμα. Και δυστυχώς τόσο τα διφοσφωνικά όσο και τα σέρμς, τα αντιστρογόνα, δεν έχουν αποδείξει αντικαταγματική δράση. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία, μόνο το ντενόσουμπα πήρε ένδειξη για αυτό το λόγο. Γιατί μείωσε τα κατάγματα. Στην κατηγορία του ανδρικού αποκλεισμού. Έτσι. Και τι κάνει, κάνει αυτά. Τι δείχναμε προηγουμένως. Σας έδειχνα όλη αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε τι είναι το ντενόσουμπα. Είναι ένα αντίσωμα που πάει και πιάνει και εξουδετερώνει, το συνδέτει, το διεγέρτη δηλαδή του ρανκ. Και δεν τον αφήνει να πάει να δώσει το σήμα στον οστεοκλάστη για να διεγερθεί και να δουλέψει. Αυτό είναι. Ένα αντίσωμα είναι. Που πάει και πιάνει αυτό το κυταρικό μόριο. Λοιπόν, τώρα μην κάνω ομιλία για τον ντενόσουμπα εδώ. Απλώς αξίζει τον κόπο να σας πω ότι έχει αποδείξει την μείωση των καταγμάτων, αυτό είναι σαφές, και μόνο αυτό το απέδειξε εδώ στον ανδρογονικό αποκλεισμό. Έτσι. Γι' αυτό είναι και το μόνο που έχει πάρει ένδειξη. Παρότι εξακολουθείτε, φαντάζομαι, και εμείς πολλές φορές να δίνουμε διφοσφωνικά σε πολλούς από αυτούς, είτε ενδοφλεβίως είτε περός, είναι off-label όμως. Ακριβώς γιατί δεν έχουν αποδείξει τέτοια δράση. Ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουμε στην πραγματικότητα. Έτσι. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση του ντενόσουμπαμπ. Πέστε μου. Εντάξει. Όταν λέω δεν έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες, εδώ ντεπών παίρνετε και έχουμε θανάτους. Προφανώς έχουμε. Αλλά μιλάω σε με συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουμε. Έτσι. Πέστε μου. Χορήγηση του ντενόσουμπαμπ μία φορά στους 3 μήνες. Κάθε εδώ. Φορά. Για την οστεοπόρωση. Ναι, ναι. Να σας δείξω αμέσως. Να το. Όχι, όπως στις γυναίκες. Κανονικά. 60 μιλιγκράμμ το πρόλιο που κυκλοφορεί είναι εδώ δηλαδή. Έτσι, κάθε 6 μήνες. Όπως ακριβώς και στις γυναίκες. Δεν έχουμε διαφοροποίηση στη δόση εδώ. Αυτό είναι. Η ένδειξη που έχει πάρει είναι για άνδρες που έχουν ξεκινήσει ανδρογονικό αποκλεισμό για κάθε 6 μήνες μια υποδωρεία ένεση. Μόνο εδώ λοιπόν μπορείτε να το συνταγογραφήσετε σε άνδρες. Εντάξει, από την αρχή κιόλας, εάν υπήρχαν οι προϋποθέσεις που λέγαμε. Σωστό. Να προχωρήσω το τελευταίο κομμάτι που είναι οι μεταστάσεις ή έχουμε κάτι να πούμε. Πάμε γιατί πέρασε και ώρα. Γρήγορος θα είμαι, γρήγορος. Λοιπόν, μεταστάσεις, εντάξει τώρα ο προστάτης είναι από τα μεγάλα αυτά, τα ξέρετε εσείς, τι να κάτσω εγώ να σας πω. Μεικτές βλάβες, οστεοπορωτικές, μπλα μπλα και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Όμως, θυμηθείτε ότι όταν έχετε μια βλαστική δράση, μέσα έχετε και λυτική δράση. Θυμηθείτε ότι αν πάρω μια βιοψία αυτής της βλάβης, θα δω και οστεοβλάστες και οστεοκλάστες να δουλεύουν. Και παραγωγή και απορρόφηση. Και αυτή είναι προκαταβολικά η απάντηση στο γιατί δίνουμε αντιοστεοπορωτικά φάρμακα, αφού είναι βλαστική η διεργασία. Ακριβώς διότι η διεργασία είναι μεικτή. Μπορεί κάθε υπεροχή να είναι το ένα ή να είναι το άλλο, αλλά είναι μεικτή.
αυτή η ιδέα ότι εδώ έχουμε μόνο οστεοβλαστική, μόνο παραγωγή και από εκεί μόνο οστεόλυση, δεν είναι αληθής. Είμαστε σε έναν άξονα που το μυέλωμα είναι στη μια μεριά και ο προστάτης είναι στην άλλη μεριά. Αλλά οι βλάβες είναι μεικτές. Λοιπόν, τι κάνει το καρκινικό κύτταρο? Με ορμόνες και κυταροκίνες διεγείρει τους οστεοβλάστες να παράγουν το διεγέρτη που λέγαμε και να πούν στον οστεοκλάστη πήγαινε φάει το κόκαλο και κάνε τη διάβρωση, τη μεταστατική των οστών. Έτσι. Αυτό είναι το σχήμα. Καρκινικό κύτταρο, παραγωγή ορμονών και αυξητικών παραγόντων, διέγερση των οστεοβλαστών της περιοχής, μόλις φτάσει εκεί και... Αφού εγκατασταθεί. Αφού εγκατασταθεί, αφού έχει εμφυτευθεί, βέβαια. Οκ. Okay. Λοιπόν, εκδηλώσεις. Τις ξέρετε. Από απλές, πόνους, συνήθως με αυτό ξεκινάτε, μέχρι σοβαρές, υπερασβεστημία ή και συμπιεστικές κτλ. Αυτό εδώ στη διεθνή βιβλιογραφία θεωρούνται τα σοβαρά σκελετικά συμβάματα. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει αυτά πολλές φορές σε ομιλίες των φαρμάκων, έτσι. Θεωρούνται τα μείζωνα σκελετικά συμβάσματα που είναι να χρειαστεί ακτινοβολία, να γίνει ένα κάταγμα παθολογικό, να συμπιεστεί νοτιός μυελός, να χρειαστεί ένα χειρουργείο. Όπα. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι αυτή η διαφάνεια. Ότι αυτά τα συμβάματα, αυτά που προκαλούν οι οστικές μεταστάσεις, αυξάνουν την πιθανότητα θανάτου σε αυτούς τους αρρώστους. Άρα λοιπόν έχει νόημα να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι. Και πότε θα παρέμβετε? Στον πόνο κυρίως. Και πώς θα το ψάξετε? Με τον κλασικό τρόπο που ψάχνουμε όλους τους αρρώστους. Ας πούμε αυτή εδώ η μεταστασούλα μπορεί να ξεφύγει από μια ακτινογραφία. Άρα ο άρρωστος που πονάει εκεί θέλει μια μαγνητική, έτσι. Και πώς είμαι σίγουρο ότι είναι μετάσταση και δεν είναι οστεοπόρος? Γιατί θα κάνεις και το σπιθυρογράφημά σου. Έτσι. Ο οστεοπόρος τι εννοείται? Ο οστεοπόρος δεν κάνει τέτοια εικόνα. Ο οστεοπόρος θα κάτσει ο σπόνδυλος. Βλάβη που πάει να κάτσει, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι. Η βλάβη που πάει να κάτσει ή θα σου κάτσει σφινοειδός ή θα σου κάτσει με κύλανση στο μέσο. Αυτό είναι αν δεν είναι μετάσταση, είναι λίμωξη, είναι φυματίωση, είναι κάτι τέτοιο. Έτσι. Το οποίο συνήθως σου το ξεκαθαρίζει βέβαια η μαγνητική, όπως ξέρετε. Τη λίμωξη έχει άλλη εικόνα ακριβώς. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτό ούτε εκφυλιστικό εδώ, ούτε οστοπορωτικό. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η κλασική θεραπεία, την ξέρατε από παλιά. Τώρα όμως έχουμε και τα φάρμακα της οστεοπόρωσης μεταστάσεις. Το τώρα είναι δεκαετία βέβαια, έτσι, που ξεκινήσαμε με τα διφοσφονικά και συνέχισε και τον ντενόσουμπαμ. Λοιπόν, τι κάνουμε δηλαδή, πάλι ξανά πίσω στον κύκλο. Καρκινικό κύτταρο που διεγείρει τους οστεοβλάστες, που παράγουν το ρανκ, που πηγαίνει στον οστεοκλάστη και έρχεται και τρώει το κόκαλο. Πάμε να σπάσουμε αυτό τον κύκλο. Με τα διφοσφονικά το σπάμε απευθείας στον οστεοκλάστη. Με τον ντενόσουμπαμ το σπάμε στην αρχή του κύκλου. Κατανοητό? Κανιά ερώτηση εδώ? Ναι. Είπατε πριν ότι τα διφοσφονικά δεν έχουν αντικαταγματική δράση. Με αυτό το μηχανισμό δεν έχουν. Είπα εγώ ότι δεν έχουν αντικαταγματική δράση τα διφοσφονικά. Μάλλον δεν έχουν. Αυτό ότι δεν παρουσιάσανε βελτίωση των αντικαταγμάτων. Αυτό. Άλλο το άλλο. Και προσέξτε, προηγουμένως σας μίλαγα για τον ανδρογονικό αποκλεισμό. Δεν σας μιλάει για τις μεταστάσεις. Και σας είπα ότι στον ανδρογονικό αποκλεισμό SERPs διφοσφονικά δεν έδειξαν μείωση των καταγμάτων. Τώρα, αν δεν το έδειξαν, επειδή οι μελέτες δεν ήταν καλά στη μέση, δεν το ξέρω. Όμως όχι για τις μεταστάσεις. Για τις μεταστάσεις έδειξαν και θα σας το δείξω τώρα. Εξού και το ζωμέτα έχει πάρει ένδειξη. Διφοσφονικό είναι, έτσι. Λοιπόν, να το. Ορίστε. Το ζωολενδρονικό που ξεκίνησε και μας έδειξε ακριβώς ότι μειώνει τα κατάγματα που προέρχονται, και όχι μόνο τα κατάγματα, όλα τα σοβαρά σκελετικά συμβάματα που προέρχονται από τις μεταστάσεις. Και βέβαια το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνει και τον ντενόσουμπαμ, να μην σας τρώω το χρόνο. Μεταξύ τους φαίνεται να έχει μια μικρή υπεροχή τον ντενόσουμπαμ, στατιστικά σημαντική, δηλαδή μειώνει ακόμα περισσότερο κατά τη σε σχέση με το ζωολενδρονικό την πιθανότητα κατάγματος επί των μεταστάσεων. Έτσι, μη μένω πολύ σε αυτά. Το είπατε προηγουμένως, αυτές είναι οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες που φοβάστε και από τα δυο. Η αντίδραση οξείας φάσεως ή η υπασβεστιαιμία. Που και τα δυο στον άλλο τέλο βαθμό τα κάνουν, ορίστε. Να διευκρινίσουμε ότι αυτά δεν είναι για το πρόνοια. Τώρα θα το πω σε λίγο. Ναι, το πρόνοια είναι άλλη δόση. Θα πω τώρα ποια είναι η δόση. Δεν το πρόνοια, αυτά είναι. Ωραία, μια και το είπατε, να ξαναγυρίσω πάλι λοιπόν. Η μελέτη αυτή είχε 120 μιλιγκράμμ κάθε 4 εβδομάδες. Αυτό δεν εννοείται. Έτσι. Αυτό συγκρίνεται με τα 4 μιλιγκράμμ του ζωολενδρονικού κάθε 3-4 εβδομάδες. Το είχα αφήσει στο τέλος για να σας πω για την ένδειξη. Λοιπόν, να οι ένδειξεις. Τα μόνα δύο φάρμακα που έχουν πάρει ένδειξη
για να αποφύγει κανείς τα σκελετικά συμβάματα των μεταστάσεων που προκαλούν συμπαγείς όγκοι, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος, είναι ένα το ζολενδρονικό με το όνομα Ζομέτα 4 μιλιγκράμμ κάθε 3-4 εβδομάδες, λέει η ένδειξή του, και είναι τότε νόσιμο, αλλά σε άλλη δόση. Είναι αυτό που λέγεται εξτζίβα και η εξτζίβα, ή δεν ξέρω πώς προφέρεται, και το οποίο δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα, το φέρνουμε μέσω ΙΦΕΤ, αλλά όπου να είναι πρόκειται να έρθει. Έτσι, και το οποίο είναι βέβαια άλλο φάρμακο από το πρόλια. Άλλη δόση. Άλλη διάρκεια. Φάρμακο, όχι, ναι. Αλλά άλλη δόση είναι άλλο φάρμακο. Άλλες είναι επιθυμητές ενέργειες, αλλά για ποιους αρρώστους μιλάμε τώρα. Μιλάμε για αρρώστους μεταστατικούς κτλ. Κτλ. Εδώ μπορεί να έχουμε και υπερασβεστημίες, μπορεί να έχουμε και στενοκρόαση της γνάθου που είπατε, μπορεί να τα δούμε τα πάντα όλα. Αλλά είναι τα μόνα τα οποία φαίνεται ότι δουλεύουν επισήμως και έχουν αποδείξει σε αυτά τα δύο στη μείωση των καταγμάτων. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση για να κλείνουμε είναι σε ποιους από τους ασθενείς σας με μεταστατική νόσο που έχουν καρκίνο θα δώσετε τενόσουμα. Η απάντηση είναι σε όλους. Σε αυτούς που πήρανε ζωμέτα και δεν είχε αποτέλεσμα. Σε αυτούς που είναι βαρέως οστεοπορωτικοί. Σε αυτούς που μόλις εμφανίσουν το πρώτο σύμβαμα, το πρώτο κάταγμα ή την πρώτη υπερασβεστημία ή ό,τι άλλο, ή σε αυτούς που ήδη λάμβαναν ορμονικό αποκλεισμό. Τι λέτε? Σε όλους λέτε. Άλλη απάντηση, άλλη άποψη. Το γάμα. Σε όσους είναι κάτω. Άλλη άποψη. Έχεις μετάσταση, λέει, οστική μεταστατική. Ναι, είναι μεταστάσεις. Είναι μεταστάσεις. Εδώ δεν μετράμε ντέξα. Εδώ πάμε κατευθείαν. Έτσι, μετάσταση, κατευθείαν ένα από τα δυο. Άρα, σε όλους. Σε όλους. Όλοι συμφωνούν. Σε όλους. Σε όλους είναι η σωστή απάντηση. Όχι ότι και το άλλο φάρμακο δεν μπορεί να δοθεί, αλλά μπορεί και αυτό να δοθεί σε όλους. Το πότε δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Έψαξα με τα μανία στη βιβλιογραφία σας. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι ως ειδικότεροι. Λένε από την στιγμή που βλέπεις τη μετάσταση, που διαγνώσεις τη μετάσταση. Πάντως δεν έχει περάσει αυτό ακόμα σε οδηγίες. Τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας θα πρέπει να είναι συμπτωματικός ορμονοάντοχος ο καρκίνος. Έτσι. Αυτή τη στιγμή του 9, λέτε, του 12. Του 12, τα οποία και το 13 είναι τα ίδια. Αυτό να το διευκρινίσουμε, ότι σε επίπεδο guidelines είναι σε συμπτωματικούς ασθενείς ορμονοάντοχους. Και εδώ πέρα έχει... Τι συμπτωματικούς, με σοβαρό σκελετικό σύμβαμα εννοείται, παθολογικό κάταγμα? Όχι απαραίτητα. Τι εννοείται, τι συμπτωματικό? Πόνο. Πόνο, εντάξει. Εντάξει, γιατί αν περιμένουμε να γίνει το σοβαρό σκελετικό σύμβαμα, την κάτσαμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα, έτσι. Έχω δει από διάφορους ομιλητές και σε διάφορες παρουσιάσεις να λένε εδώ. Αλλά αυτό, όπως λέτε, δεν έχει περάσει ακόμα στα guidelines. Έτσι. Επίσης, να σας πω, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι τρέχουν μελέτες αυτή τη στιγμή για το μήπως μπορούμε να προλάβουμε τις μεταστάσεις με αυτά τα φάρμακα. Έτσι. Διάφορα φάρμακα είναι ongoing. Σας δείχνω του ντενόσουμπα που φαίνεται, είναι αδημοσίευτο όμως. Έτσι. Σας δείχνω ότι δείχνει μια μείωση κατά 4 μήνες σε διάμεση τιμή της εμφάνισης μεταστάσεων, αλλά αυτά ακόμα. Τι είπατε? Ναι. Όχι, τίποτα. Τίποτα το λέω αυθαιρέτως. Δεν έχει μελετηθεί. Έτσι, αυτή η μελέτη τρέχει εδώ. Αλλά ακόμα είναι αδημοσίευτο. Άρα, επομένως, δεν έχει υποστεί και την αντίστοιχη κριτική για να μπορέσει κανείς να το συζητήσει. Έτσι. Πάντως, αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση και έρευνα στις φαρμακευτικές εταιρείες για το πώς μπορούν να βάλουν φάρμακα που θα καθυστερήσουν την εμφάνιση των μεταστάσεων και όχι μόνο για αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, την αντιμετώπιση των σκελετικών συμβαμάτων. Παρακαλώ. Εκείνο το οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή για τη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι αφορά αρρώστους με ορμονοάντοχο ή ευνουχοάντοχο, όπως θέλετε πείτε το, καρκίνο του προστάτη. Έτσι. Και οι οποίοι είναι μη μεταστατικοί. Αυτό για μας τους ουρολόγους δεν είναι το σύνηθες φαινόμενο αυτή τη στιγμή ακόμα. Θα είναι κάτι το οποίο θα συμβεί σίγουρα τα επόμενα χρόνια όσο θα αυξάνονται τα περιστατικά εκείνα που θα έχουν κάνει βιοχημική υποτροπή μετά την αρχική αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς νόσου της εντοπισμένης. Αλλά να επιστήσουμε την προσοχή ότι πρόκειται για ορμονοάντοχο καρκίνο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει πάρει προηγουμένως ανδρογονικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είπαμε, θα ήταν καλό να είχε πάρει επί ενδείξεων και πρόλια,
Και το ερωτηματικό το μεγάλο είναι πότε αποφασίζει κανείς να τον βάλει σε αυτή τη μελέτη, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία μελέτη. Αλλά αυτή τη στιγμή το συνηθισμένο περιστατικό το οποίο θα δει ο Έλληνας ουρολόγος είναι ο μεταστατικός καρκίνος του προστάτη, στον οποίο θα πάει να του κάνει ανδρογονικό αποκλεισμό. Όχι το συνηθισμένο της καθημερινότητας, όταν είναι μεταστατικός ο καρκίνος. Είναι καταρχήν ορμονοευαίσθητος ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο έχει τεράστια σημασία το να αποφασίσουμε το πότε θα κάνουμε το συνδυασμό με τα 120 μιλιγκράμμ του ντενόσουμα, το εκτζίβα δηλαδή. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, έτσι, στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι προοπτικές του τι θα συμβεί αργότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή, ορμονοάντοχο καρκίνο μη μεταστατικό, δεν θα το δούμε στην καθημερινότητά μας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που λέτε. Απλώς γύρισα στην προηγούμενη διαφάνεια για να σας πω ότι πολλές από τις μελέτες που τρέχουν σε διάφορα φάρμακα είχαν διάφορους πληθυσμούς. Έτσι. Άρα είναι ένα θέμα ανοιχτό στην έρευνα, βεβαίως. Όχι αυτό. Επιμένω ότι αυτό είναι δεδομένο. Κοιτάξτε να δείτε. Στα προηγούμενα παράμετρα σας είπα ότι διάφοροι πληθυσμοί μελετώνται. Αυτό είπα. Δεν είναι όλοι ορμονοάντοχοι κατά ανάγκη. Δηλαδή μελετώνται διάφοροι πληθυσμοί. Που είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι έτσι όπως το λέτε. Καλά. Λοιπόν, εγώ τελειώνω, αλλά πριν τελειώσω και πω με τρεις διαφάνειες τα συμπερασματά μου, αν θέλουμε κάτι, σχόλιο, παρατήρηση, ξέρετε, ερώτηση. Για το κόστος. Του ντενόσουμπαμ. Του ζωμετά με το εξ... Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω με τι τιμή θα το φέρουν στην Ελλάδα, έτσι, αλλά αν συγκρίνουμε τα οστεοπορωτικά φάρμακα είναι ίδιο το κόστος. Δηλαδή το πρόλια, ας πούμε, που δίνουμε στην οστεοπόρωση που κάνει 300 ευρώ το εξάμηνο, είναι ακριβώς όσο κάνουν τα διφοσφονικά, είτε τα δόσεις περώστε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα γίνει με την τιμή εδώ. Το ένα έχει 50 ευρώ και το άλλο έχει 200 το μήνα. Αν θέλετε, η ευφυΐα της εταιρείας που το έφτιαξε ήταν ότι παρότι αυτός ήταν βιολογικός παράγοντας και ξέρετε ότι εμείς με τους βιολογικούς παράγοντες έχουμε 2 και 3.000 ευρώ το μήνα, το έφερε σε χαμηλή τιμή, γι' αυτό και κατακαιρεύει την αγορά. Φαντάζομαι ότι έτσι θα είναι και εδώ, αλλά αυτό είναι απλή φαντασία. Δεν ξέρω τι θα πει το δελτίο τιμών. Κάτι άλλο, ναι. Εσείς πίσω που. Α. Έχουμε έναν ασθενή με καρκίνο του προστάτη και τον βάζουμε σε ανδρογονικό αποκλεισμό. Και όπως είπαμε, θα του κάνουμε και μία αντέξα. Και υποθέτουμε ότι είναι σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη το μείον 1 έως 2,5. Άρα λοιπόν, αν έχει έναν παράγοντα κινδύνου, θα του βάλουμε ο ανδρογονικός αποκλεισμός που του βάζουμε εμείς. Άρα τον κάνουμε υπογονατικό. Αυτό από μόνο του δεν είναι παράγοντας κινδύνου. Είναι. Άρα με αυτό το σκεπτικό, βεβαίως, σε οποιονδήποτε βάζω ανδρογονικό αποκλεισμό θα πρέπει να δίνω. Εάν εξαρτάται, αν είναι στο 1 με 2,5. Τι στάδιο νόσου έχει ο άρρωστος. Εξαρτάται, εγώ δεν ξέρω από στάδιο νόσου, εξαρτάται τι ανδρογονικό αποκλεισμό κάνετε. Όχι, εάν δηλαδή τον κάνετε, αν του δημιουργήσετε ευνοχισμό του ασθενούς, ναι, με όποιο τρόπο κάνετε, αυτός πρέπει να πάρει γιατί έχει παράγοντα κινδύνου. Αλλά ξέρω ότι δεν το κάνετε αυτό με όλα. Δεν τους κάνετε ευνούχους όλους, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Αν κάνουμε ανδρογονικό αποκλεισμό, τους κάνουμε ευνούχους, κανονικότατα. Εκείνο το οποίο θα ξαναπώ για άλλη μια φορά είναι η τεράστια σημασία της νόσου. Είναι μεταστατική νόσος και αποφασίζει να κάνει κανείς ανδρογονικό αποκλεισμό, γιατί αυτή είναι η πραγματική ένδειξη. Δύο είναι οι πραγματικές ενδείξεις μέσα στα guidelines του ανδρογονικού αποκλεισμού. Το ένα είναι η συγχορήγηση με ακτινοθεραπεία για τοπικό ή τοπικά εκτεταμένο καρκίνο του προστάτη και η δεύτερη ιστορία την αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου. Το τι γίνεται στην πιάτσα είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, για τη χρήση του ανδρογονικού αποκλεισμού εκτός αυτών των ενδείξεων που σας είπα. Είναι συγκεκριμένος ο πληθυσμός. Το target group είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Στην πραγματικότητα, real life practice, η χρήση του ανδρογονικού αποκλεισμού αφορά και άλλες ομάδες. Εδώ λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι για να έρθει στο μυαλό μας το πρόλια θα πρέπει να μιλάμε για μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, ο οποίος για τον α, η β, η γ λόγο θα πάρει ανδρογονικό αποκλεισμό. Έτσι, να είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή που θα βάλουμε την ταμπέλα μεταστατικός καρκίνος του προστάτη, σκεφτόμαστε την ιστορία των 120 μιλιγκράμμ κάθε 4 εβδομήδες, άρα το εξίβα. Εκεί αφήστε για άλλη φορά
την ακριβή ιστορία του τρόπου χορήγησης όσον αφορά το timing της έναρξης αυτού του φαρμάκου. Ε? Τα πήγατε από αλλού αλλού τώρα. Αλλά... Όχι, δεν τα πήγα καθόλου από αλλού. Ο συνάδελφος ρώτησε κάτι αυτό... πολύ συγκεκριμένο. Όχι, συνάδελφος... δεν το είχε προσδιορίσει το συγκεκριμένο, διότι είπε γενικώς για ανδρογονικό αποκλεισμό. Όχι, άλλο πράγμα ο ανδρογονικός αποκλεισμός στο μεταστατικό καρκίνο, άλλο στο μη μεταστατικό καρκίνο. Έτσι, και είναι ξεκάθαρο το πράγμα και όσον αφορά τη δοσολογία του ντενόσουμα που θα χρησιμοποιήσει κανείς αυτή την ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να μπω στα δικά σας. Μπορώ όμως να πω τι λένε οι ενδείξεις των φαρμάκων και μελέτες. Οι ενδείξεις των φαρμάκων και μελέτες λένε ότι ο ανδρογονικός αποκλεισμός μπαίνει τον ντενόσουμα και μόνο στη μικρή δόση. Εάν είναι μεταστατικός ο καρκίνος, μπαίνει τον ντενόσουμα στη μεγάλη δόση ή στο ζωμέτα. Αυτό δεν είναι ενδείξεις των φαρμάκων. Τώρα, το ότι έχετε λίγο. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει αυτό, είναι άλλο θέμα. Είναι εκτός σημερινού θέματος ούτως ή άλλως. Τελειώνω. Όχι ακόμη. Να κάνω μια ερώτηση. Ουσιαστικά είναι για τον κύριο Μητρόπουλο όμως τώρα. Δεν ξέρω. Σας παρακάμπτω λιγάκι. Εννοούμε λοιπόν ότι όταν θα δώσουμε ανδρογονικό αποκλεισμό σε έναν μεταστατικό, κύριε Μητρόπουλε, δεν θα δώσετε πρόλια, αλλά θα δώσετε... Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο. Θα λυπάμαι. Το θέμα είναι φυσιολογία, παθολογία ιστών. Οστών. Όχι. Ναι, αλλά δύο λεπτά λίγο. Χάνουμε όμως το στόχο μας, άμα είμαστε εκτός θέματος. Καταλάβατε. Ήθελα μέσω της ερώτησης να κάνω ένα σχόλιο και αν συμφωνείτε. Ωραία, κάντε. Ότι ακόμα και αν έχουμε μεταστατικό καρκίνο προστάτη και δώσουμε ανδρογονικό αποκλεισμό, προκειμένου να μην δώσουμε τίποτα περαιτέρω, τουλάχιστον ένα πρόλια θα μας βοηθούσε στο θέμα της οστεοπόρωσης που αυτός θα προκαλέσει. Είναι εκτός παντελούς ένδειξης η χορήγηση του πρόλια σε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Τελεία, παύλα. Ξεχάστε το αυτό το πράγμα. Αν θα σκεφτείτε το ντενόσουμα σε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, θα σκεφτείτε το εκτζίβα και τίποτε άλλο. Ή το ζωμέτα πια. Ό,τι θέλετε, αλλά όταν μιλάμε για τον ντενόσουμαμπ θα σκεφτείτε τα 120 μιλιγκράμμ μια φορά το μήνα σε μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Αυτό να είναι ξεκάθαρο εντελώς. Εντάξει. Πριν από εκεί σκεφτείτε ό,τι άλλο θέλετε. Όχι ό,τι άλλο θέλετε. Συγκεκριμένο. Υπάρχει καμία άλλη. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θυμηθείτε ότι ο οστεοπόρος είναι σοβαρό πράγμα. Θυμηθείτε ότι στους άνδρες αργούμε και καλό είναι να το έχετε στο μυαλό σας. Θυμηθείτε ότι και στους άνδρες ντέξα, φράξ και δευτεροπαθές αίτιο οστεοπόρωσης. Θυμηθείτε ότι σε αυτούς τα διφοσφονικά έχουν τον πρώτο λόγο. Και βέβαια αυτά τα είπαμε. Είπαμε ότι ο ανδρογονικός αποκλεισμός χωρίς μετάσταση έχει πρόλια και μετάσταση έχει ζωμέτα ή πρόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην νομίζετε ότι μόνο εσείς έχετε γεμάτες αίθουσες. Αυτό είναι το προηγούμενο δικό μας και την άλλη εβδομάδα έχουμε το επόμενο δικό μας. Κύριε Τρότζα, θα πρέπει να σας πω ότι ήταν η παρουσία σας εξαιρετική. Και αυτό το δείχνει βέβαια η παρουσία, η συμμετοχή στη χειρότερη ώρα της μέρας. Εμείς είμαστε πάντων παρόντες στο σχολείο. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. 6 ώρα νευρο-ουρολογία. Καλή ξεκούραση.